Άτσα. Σάββατο Κυριακάκι. Και χριτς χράτς. Δεν έχω. Μας έφαγε η τεχνοκρατία και ο πληθωρισμός. Και δεν παίζουμε τα βινίλια για να κάνουμε χριτς χράτς. Αναπαράγοντας αυτόν τον γοητευτικό ήχο, να έχουμε τα μικρόφωνά μας. Μη σκοτίζεστε. Καταφέρουμε. Μόνο Σάββατα και Κυριακές. Γιατί Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά, όσο θα έχουμε αυτά τα πενθήμερα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Όχι πως τα έχουμε και τώρα, αλλά λέμε έτσι τύπης. Παρ' όλα αυτά είναι το αγαπημένο ανακτήριο λάκτισμα της εκπομπούλας μας όταν φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδος. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Που ικανοποιεί και ευχαριστεί πληθώρα Κροατών, λέμε τώρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Φούρναρης πως είναι δυνατόν κάθε Παρασκευή να παίζουν πιο δυνατά τα ηχεία. Εορτάζουνε και αυτά, τι νομίζεις. Είναι μέσα στο κλίμα των ημερών. Είναι ο αλγόριθμος, έτσι δεν λέμε, για τα social media. Το παίζουν για να το χαρούμε. Όλοι οι ουρανοί αγάλλονται. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα. Μας κάνει ποδαρικό για να ανοίξει την αυλαία του σημερινού λόγου. Επειδή καλημέρα σας. Καλημέρα στην πιο όμορφη εκπομπή του ραδιοφώνου. Καλημέρα στον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό PPC, δηλαδή BBC, δηλαδή Πάπης Πασμαζίδης Κομπάλη. Αρχίσαμε το γλύψιμο. Είσαι ο καλύτερος, δεν υπάρχει άλλος. Δύο ερωτήσεις θα σου κάνω. Παρακαλώ, να σε ακούσω, ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πόσοι ψήφισαν στο δημοψήφισμα του 2015 και πόσοι ψήφισαν μετά το δημοψήφισμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Να, τώρα θες να τα ξέρω. Από το 50% των Ελλήνων πήρε το 33%. Είναι κυβέρνηση των λίγων. Τι να κάνω. Άσε τώρα τους πολλούς. Τι να κάνω. Με έγλειψε. Δεν σε παίρνει. Με έγλειψε στην αρχή και τον αφήνω. Μάλιστα. Δεν σε παίρνει, Αλέξη. Μάλιστα. Δεν με αφήσεις να απαντήσω. Τίτσο, το λιμάνι φεύγει. Μάλιστα. Say the magic word. Πατμανίδης ο καλύτερος και μπορείς να πεις ότι θέλεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Eurovisionική θα είναι και σήμερα εκπομπή. Μάλλον σήμερα θα είναι άκρος Eurovisionική. Καθότι θα έρθει σε λίγο, τόσο λίγο λεπτό θα παραβρεθεί εδώ στο στούντιο η ειδική Eurovisionολόγος εδώ του Λίμπερο 107,4, η Αναστασία μας, η χολήτριά μας, να μας δώσει τα φώτα της, να μας δείξει τα κουπονάκια της και μαζί να προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο και να οθήσουμε τον κόσμο όχι στις κάλπες αλλά στα ταμεία με καταπληκτικά άσματα ιστορικά να μας συνοδεύουνε σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λαγόρι μου. Καλημέρα από τη βροχερή Βέρεια, έξω από τη Βέρεια κατέβηκα χθες. Κατέβηκες, αγανάκτησες με τον καιρό στη Σαμαρίνα. Επίσης τα κόκαλά μου από την εγγραφία και φίλε και την Κυριακή το πρωί μετά ο Ντίσσελντορφ και μετά Μαράκες. Το κλείσες οριστικό δηλαδή. Σήμερα τώρα μόλις σημερούς και ανοίξει το πρακτορείο, το κουριστικό πρακτορείο πράκτορας πάνω να πληρώσω και το εισιτήριο. Σε χάνουμε. Να πάω για κάποιο να ησυχάσω. Να ησυχάσεις λίγο γιατί ήταν πολύ κουραστική αυτή η περίοδος σου, αντιλαμβάνομαι. Και πότε θα επιστρέψεις. Πιστεύω μέχρι το 15 Αύγουστο, γιατί 15 Αύγουστο δεν έχω λείψει ποτέ από τη Σαμαρίνα. Ναι. Θα κάτσεις τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο... Ναι, θα κάτσω, θα το βγάλω. Να το βγάλεις, να ξεκαλοκαιριάσεις ή να ξεχειμωνιάσεις, γιατί με τέτοιες καιρικές συνθήκες θα χειμώνες. Και να έρθω εδώ πέρα, 15 Αύγουστο, θα είμαι σίγουρα επάνω, σπαθή σε μιλάω. Να δούμε μετά πότε θα φύγουμε για νέο έτος ξανά μάνα. Θα μας λείψεις, θα σε χάσουμε όλο το καλοκαίρι, δεν θα σε έχουμε κοντά μας. Θα σε παίρνω τηλέφωνο από κάτω, θα δίνω ρεπόρτο. Θέλω τηλεφώνημα, σου τηλεφώνημα από το Μαρακές. Θα πρώτη φίλη μου την Κλόντια Σίφα, την Γραφιά την Καμίλα με τη Χαφητικό μου και τα γαλάδια μάτια να με κάνει βόλτα στην έρη. Έχεις Καμίλα δικιά σου εκεί. Όχι, ο φίλος ο Ντέι, ένας Καμιλιέρης. Ποιος, ο?
Ο Ντέι λέγεται. Ο Ντέι. Μάλιστα. Τι δεν μου λες, τι εδέσματα, τι καλούδια έχει εκεί στο Μαρόκο. Το πάντα σε ελληνικά μαγαζιά. Έχει ελληνικά μαγαζιά. Ελληνικές ταβέρνες τα έχουν και Μαροκάνοι και Γάλλοι και Έλληνες. Απόλυτα. Αυτό μόνο ελληνική κουζίνα. Είναι αράβικη, δεν την μπορώ καθόλου. Γιατί τι έχει η αράβικη δηλαδή. Μπαχάρια, ό,τι θες έχει. Δεν είναι έτσι εύπεπτη. Δεν ξέρω καθόλου αυτή την πρώτη. Μάλιστα, δηλαδή πας τώρα στο εξωτερικό για να φας πάλι ελληνικά. Ναι, ρε φίλε, drink salad, χωριάτικη, σιπούρα, μπύρες, ρετσίνες, κρασιά, λευκά, ό,τι θες έχει. Σαν να είσαι σαν Μαρίνα, ένα πράγμα, αλλά με περισσότερη άμμο. Μπράβο. Μάλιστα. Τι να σου ευχηθούμε, να περάσεις υπέροχα, να μας... Καλά μπαρμάν, να είσαι καλά, πες μου καλή πτήση να έχω, γιατί φοβάμαι. Όχι, τι, το Zeppelin τόσες ώρες που έχεις γράψει. Άλλο το Zeppelin και άλλο το αεροσκάφος. Άμα δεις τα δύσκολα, πάρτο. Πάρτο, πες έχω γράψει πτήση στον αέρα της πόλεως που δεν μασάω με τίποτα. Να πιλωτάρω, να γίνω σαν τον Τζον Ντίκισον, τον Iron Maiden. Μπρους, όχι Τζον. Και ναι, βέβαια, έχει δίπλα. Το αεροπλάνο, το Airbus. Έτσι. Για να μας φέρεις κάτι, ένα σουβενίρι. Ναι, ρε φίλε, εδώ έδωσα εντολή, άψε και στη μάνα μου τα δύο του αδόνια να τα στείλει στην εκπομπή για να τα πάρει ο φούρναρης. Τι να στείλει. Τα δύο δόντια από τον ούρνο, όπως σχέθηκα στο φούρναρι, τα δόντια. Μάλιστα. Να τα στείλα, τα ταχυδρομήσει η μάνα μου μέσα στην εβδομάδα. Από Γλυφάδα Μαρακές λοιπόν, ή από Σαμαρίνα Μαρακές. Ναι. Θα μας λείψεις. Εγώ είμαι συγκινημένος με αυτή την... Αν τίποτα κάνει ζέστη, θα επιστρέψεις, το σκέφτεσαι. Θα τη βγάλω εκεί πέρα, δεν σκέφτομαι. Αφού έβγαλα εισιτήριο ανοιχτό, το άφησα το εισιτήριο, όχι με επιστροφής, θα το πω κάτω. Στη μενάρα του αεροδρόμου θα πάω εκεί πέρα για να το κλείσω μετά για επιστροφή. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Άρα θα πάρω μετά να μιλήσω με τη σενιόρα. Να πάρεις τα χέρια, Αναστασία. Φιλιά. Μεγάλο τηλεφώνημα. Τους χάνουμε έναν. Εγώ τώρα δηλαδή δεν νοιάζομαι τόσο. Να σας πω την αλήθεια, πελατολόγιο. Ένα ακροατή μετά τον άλλο. Δεν είναι ζωή. Σαν το Ρακιτζή και εγώ έχω μικρόφωνα. Όταν είχε κατέβει και είχε αγωνιστεί ο Ρακιτζή στη Eurovision, είχε καταγγείλει ότι τον είχαν διαβάλει μέσω των ηχητικών. Ακούγε, δεν παίζανε, δεν κάνανε. Γενικότερα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα ως χώρα και παλιότερα με την άνοιξη. Αλλά και εγώ εδώ ακριβώς τα ίδια με διαβάλλουν. Σε υπόλοιπες εκπομπές μια χαρά παίζω τα μικροφόνα. Πώς γίνεται μόνο στη δικιά μου. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Από πολύ νωρίς με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την καταπληκτική μας εκπομπούλα εδώ, την ταπεινή. Το λόγο επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνα για την Αμερικανική Καλαθόσφαιρα, δεύτερος τελικός της Δυτικής Περιφέρειας. Golden State Warriors Portland Trail Blazers 94-97 είναι αυτή τη στιγμή. Με τους Warriors να κάνουν ένα πολύ σημαντικό comeback στην τρίτη περίοδο. Χάρανε με 14-15 πόντους και το γυρίσανε. Και τα αδέρφια Κάρι να αναμετριώνται. Ο Στέφεν με τον αδερφό του που δεν ξέρουμε το μικρό του όνομα. Εντάξει παιδί μου, με την ησυχία σου μην βιάζεσαι τώρα. Ήρθες εδώ να μας δείξεις ότι ξαφνικά ότι αγχώθηκες για το ποιόν της εκπομπής και το αν έχουμε παρέα και να τον εκείνο και το άλλο. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπη. Καλημέρα, Αναστασία μου, πού είσαι. Πόσο μου έλειψες, πόσο. Πόσο. Άμα ήταν να σου λείψω, γιατί δεν ερχόσουν πιο συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπουλά. Ε? Την ταπεινή, την καταφρονεμένη που την παράτησε στο έλεος του βοριά. Κοίταξε να δεις, ώρες είναι αυτές, βρε Μπάμπη. Τα ίδια θα συζητάμε τόσο. Δεν είναι. Τα έλεγε, εσύ, εγώ δεν σ' άκουγα. Τι έγινε, στολίστηκε, ντύθηκε, για πού είσαι έτοιμη. Δεν ρωτά, αν κοιμήθηκα. Όπα, τι έγινε, γιατί, τι έπαθε, παιδί μου, ανησυχίε, είχε βραδινέ για το πώ θα έρθει στην εκπομπή. Πανολεθρία. Πού ήσουν, απ' έξω, έρχεσαι κατευθείαν. Όχι καλά, τι απ' έξω. Ξενύχτησα εκεί πέρα να βλέπω Eurovision. Ναι. Να χάνω εκεί τα στοιχήματα. 10 ολόκληρα ευρώ πόνταρα. Όμως αν έχεις γίνει κουμαρόσκυλο, έχεις βάλει τόσο πολλά λεφτά. Δεν ρωτάς εμένα εδώ που τα δίνουμε αβέρτα κάθε πρωί τα προγνωστικά, το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα ήρθα κι εγώ για να τα δώσω. Τι έπαιξες δηλαδή χθες. Τι έπαιξες. Έπαιξα, εντάξει, έπαιξα outsider. Γιατί δεν ήθελα τώρα να βάλω το 1,005, τι να το κάνω. Και έβαζες ένα και. Ε,
κατά 10. Στην Ιρλανδία. Την Ιρλανδία και εγώ την είχα δώσει. 9 απόδοση. Με το που την έπαιξα πήγε 11 η απόδοση. Λέω εντάξει, τέλεια. Για μένα φροντίζω να οικονομήσω. Ναι. Μάλιστα. Έπαιξα Νορβηγία να μην περάσει. Μάλιστα. Άλλο φαβορί με το που βγήκε, λέω εντάξει. Θα περάσει και πρώτο, μη σου πω. Ναι. Μετά εκεί που είχα τελειώσει, λέω δεν παίζω άλλα, φτάνει. Θα γίνω. Ναι. Και παίζω εκεί πέρα και Κροατία που μου άρεσε αυτός με τα φτερά. Με τα φτερά, μάλιστα. Πανολεθρία και εκεί. Πολύ ωραία. Ήρθε σήμερα να μας δώσεις τα φώτα σου. Θα μας δώσεις γενικά και προγνωστικά, μα είναι έτσι. Θα σας δώσω τα φώτα μου τα να πάρω μαζί, παιδιά, κουβά. Ποιος θα πάρει το NBA, ποιος θα πάρει το Champions League, ποιος θα πάρει τέλεια. Το Europa. Όλα, όλα. Τώρα ό,τι... πήρα φόρα, θα τα παίξω όλα. Και βόλεϊ θα παίξω. Βόλεϊ, αφού τελείωσε το βόλεϊ. Α, έτσι μου είπανε. Τι σου είπανε, παίξε βόλεϊ. Τελείωσε γι' αυτό, για να σωθείς ή τουλάχιστον να μην χάσεις εκεί. Ποιος τα είπε αυτά, βρε παιδί μου, ότι παίξε βόλεϊ και γιατί να παίξεις βόλεϊ συγκεκριμένα. Κοίτα, χθες λίγο πήρα φόρα. Πήρες και λες. Πήρα όλα τα αθλήματα. Ό,τι έχει. Ναι, και λέω ό,τι έχει, ειλικρινά. Ό,τι έχει. Θα σου βρούμε να παίξεις, θα σου βρούμε αθλήματα. Τέλεια. Θα σου βρούμε και προγνωστικά, θα σου βρούμε τα πάντα. Πες μου, γιατί έχω. Έχει τρελαθεί, έχει τρελαθεί. Θα ρεφάρουμε. Την... Θα ρεφάρουμε τώρα. Σου έχω βγάλει εδώ δεκάδες, δεκαπεντάδες, εντεκάδες. Ναι. Τα πάντα θα κάνουμε και μια ανασκόπηση. Τέλεια. Και όλα θα τα συνδυάσουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Οπα, γρήγορα. Για να μην σε ενοχλώ, ναι. Μπορείς να μου πεις στην Αλεξανδρούπολη. Σε ποιο νούμερο. Δεν μπορώ να σου πω, δεν είναι υπηρεσίες καταλόγου. Μόνο στην Αλεξανδρούπολη, πού σε πετυχαίνω, α, πουθενά, πουθενά. Δεν μπορώ να σε ακούω. Να σου πω τότε δεν... κάτι άλλο. Ναι. Τώρα επιδοτείται η αλλαγή φίλου. Αλλάζω. Μάλιστα, μα άλλαξε πάω το. Πάω Παρίσι, ναι. Πάω Μουλέν Ρουζ, πάω Crazy Horse και τα λεφτά είναι πολλά. Πάω yeah. Θύρα 13, τσάω. Μάλιστα. Μη με κοιτάς έτσι, μη με κοιτάς με μάτια που απόρουν. Ο Λευτέρης ήταν, εντάξει, μια ατζέντα μόνος του ούτως ή άλλως. Καιρό έχω να τον ακούσω. Καιρό έχεις να ακούσει την εκπομπή μας, μάλλον, ε. Όχι, όχι. Α, δεν έχεις. Εγώ να τον ακούσω. Α, το... Ποια μου, έτσι. Α, να τον ακούσεις. Τέτοια να κάνει πάρα πολλά. Τα χράτσι, χράτσι, γιατί κυρία Χολίτρια, γιατί είναι έτσι. Κοίτα, θα σου πω. Ναι, θα μου πεις. Βλέπω που το ακουμπάς έτσι γλυκά το μικροφωνάκι και το χορεύεις. Εγώ φταίω δηλαδή. Αλλά εγώ, όχι ότι είναι και αυτό τέλειο, αλλά... Εγώ ερωτροτροπώ κάθε πρωί εδώ ξέρω. Με τις κονσόλες και με τα μικρο... Αλλά θα τη φορτώ... Α, το φόρτωσες τώρα σε μένα στον αέρα ότι εγώ ευθύναμαι για όλα αυτά. Να είστε παιδί μου, εντάξει, θα το καταφέρουμε. Παρασκευούλα κυρίες και κύριοι, 17 του μηνού, 17 Μαγιού, Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αγίους Ολόχωνος του Μάρτυρος, εορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, η Ιουνία, η Ιουνία, ο Σόλων, ο Σόλωνας και ο Σολόχων. Μάλιστα. Χρόνια τους πολλά. Είναι χαιρόμαστε. Είναι διεθνής βεβαίως, είναι διεθνής ημέρα κατά της ομοφιλοφοβίας και παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Σήμερα είναι επίσης παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης, παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Όλα αυτά τα γιορτάσουμε σήμερα. Για όλα. Θα πάμε να τα τσούξουμε. Όλα. Μετά. Θα τις γιορτάσουμε όλες τις γιορτές σήμερα. Την τελευταία τη θέλω οπωσδήποτε. Το Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Πίνεις ουισκάκι, είμαι στη σύνου. Θα πίνω τα ουισκάκια μου. Μετά τα χρυσινά ή πια λιγάκι. Πίνεις malt, πίνεις bourbon, τι πίνεις. Whisky shower. Στα κοκτέιλ κατευθείαν μας. Τι είμαστε, τίποτα τα πίνει και καταφρονεμένοι. Σαν και εμάς που πίνουμε βάτε 69. Δεν το ξέρεις το βάτε 69. Πού να το ξέρεις, παιδί μου, αυτά τη παλαιά εποχή. Ο οποίο υπάρχει ακόμα και τώρα. Πού είχαμε πάει, πήγαμε στη Γευγελή και είχαν βάτε 69 και λέμε, ρε παιδί μου, αυτά τα Βαλκάνια είναι. Παραμένουν νέιτες, γι' αυτό τα λατρεύουμε. Ας πούμε, με τις ωραίες τις φόρμες. Επίσης, στις γειτονικές βαλκανικές χώρες δεν σου πουλάνε φόρμα ξεχωριστή. Πρέπει να πάρεις και το πάνω. Σόπα. Ναι, εννοείται. Πρέπει να το έχεις συνδυάσμο σε τάκι. Προς ανατολικές χώρες νόμιζα είναι. Ποιο? Με τη φόρμα. Ναι. Βαλκάνια, ρε παιδί μου. Εντάξει, ούτως ή άλλως πρώην ανατολικό μπλοκ, ας πούμε. Οπότε τοποθετούνται εκεί. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Έλα, Μπαρμάν. Έλα. Εγώ ήμουν White Horse. White Horse, μάλιστα. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Είχε πανέμορφο μπουκάλι και ωραία εγγράφα. Έχω εδώ τη φίλη στην Αναστασία. Εδώ στην Αλίγου. Εδώ την έχεις, πάρτινα. Μπρος. Έλα, Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα. Τι θεϊκή φωνή είναι αυτή. Να είσαι καλά. Μετά την Έλενα Ξίτσα, μην πω ότι είστε μαζί και ιδίω στο ψηλό σκαλί. Ναι, τόσο σε. Α, εντάξει. Εντάξει. Πήγε να κάνει κοπλιμάν, πήγε να το χαλάσει, αλλά τόσο σε. Μετά ναι, την αλλά είστε μαζί. Στιγμή. Ναι. Δεν είναι γήινη, η φωνή σου είναι εξωγήινη. Εξωγήινη. Για σένα λέει. Αυτό είναι τώρα είναι καλό ή κακό. Είναι σαν την αστρική σκόνη.
Πολύ κολακευτικό. Κολακευτικό. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πεις, παιδί μου. Έχω μείνει άναυδη. Όπα, τώρα το έχασα, δεν ακούω καλά. Η Αναστασία είναι από το Πανετολικό, είπαμε. Όχι, η Αναστασία είναι από τον Κουκλουτζά. Πού είναι αυτό? Εδώ, στην Εύωσμο. Κουκλουτζά. Ναι. Τι είναι αυτό, μαγαζί? Ο Εύωσμος. Είναι και μαγαζί. Έχει και μαγαζί πατσατζίδες εκεί. Ναι, ναι. Η Αναστασία συνέχισε έτσι με αυτό το πάθος για το πείσμα. Έτσι θα συνεχίσουμε. Τσαό, τσαό. Τα των εφαίρων. Πω. Εντάξει, ταινία θα κάνουμε. Σε θρόνο κάθομαι, νιώθω. Έτσι, Game of Thrones. Πω, τρελάθηκε. Ναι. Δεν θα φύγει Μαρόκο. Μη πας Μαρόκο, θα έχω Αναστασία. Θέλω να κατέβω τώρα κάτω να κλείσω το εισιτήριο να το αγοράσω. Το κρατήσουμε κλειστό. Να το κρατήσουμε κλειστό. Θα στείλω έγγραφο, όχι έγγραφο, κάρτη ποστάλ προσωπικά για την Αναστασία. Για σένα, άντε την έτσι, βόλεψες πάλι. Τι άλλο θέλεις, έγινε. Κοριτσάρα μου, ναι, σε έχει φωνή. Φιλιά, τσάω, τσάω. Παιδί μου, τι άκουσες πρωί-πρωί, ε? Έτσι, κοπλιμό. Κοπλιμό. Αστρική φωνή. Θα πάρεις και την καρποστάλ σου. Αυτό που το βάζεις. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δεν είμαι ο Λευτέρης. Λοιπόν, Αναστασία, είδες, ε? Όποιος χάνει στην Eurovision, είδες, κερδίζει αλλού. Κερδίζει την αγάπη των ακροατών. Α, πάλι καλά. Ναι. Μα γιατί... τρόμαξες, Αναστασία. Εγώ πιστεύω ότι στο διάλειμμα θα βγάλεις τον Μπάμπη στο μπαλκόνι και θα παίξεις μονάζιγα τα αυτοκίνητα που περνάνε στην Αγία. Έχεις αισθηθεί. Μη μας βάζεις ιδέες. Μπορεί και όχι. Δεν περνάνε αυτοκίνητα τέτοια ώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. 6 και με 20. Πάντως τώρα να παίξεις Νορβηγία. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι η Νορβηγία ήταν η δικαίωση εκείνου του Κύπριου. Που έλεγε πώς κάνει ο Αετός. Λέω θα αρχίσει να κάνει και αυτός. Τσιού. Ο της Κροατίας που θα μπορούσε να το κάνει. Α, αυτό που ήταν. Ναι, Κροατία. Με τα φτερά. Ναι. Τι να πω, πίστεψα. Για λίγο είδα εκεί πέρα βαλκανικές χώρες. Λέω θα αλληλοστηριχτούν. Δεν στήριξε κανέναν. Τίποτα. Ναι. Μόνο η Αλβανία στηρίξανε και. Τόση πολέμη. Ναι, είπε. Δεν το περίμενα. Γιατί όχι, εγώ το περίμενα. Μπορείς να την έδωσα και χθες. Ήταν έτσι λίγο το χιλάκι πετροκέρα. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά παρουσία ήταν. Μάλιστα. Είπαμε. Την πληροφορία την έχουμε από τον Τζόνι Αναστασιάδη και δεν ξέρω πώς θα πάνε, θα γίνει εκεί ο χρόνο τελικός. Ναι, γι' αυτό δεν βγαίνει η Αυστραλία, γιατί άμα βγει θα πρέπει να μετακομίσουν όλοι εκεί για να δώσουν το παρόν. Εκτός και αν έχει ορίσει ένα δεύτερο γήπεδο, ο ΆΚΑ, ξέρω εγώ. Να αποκλειστούμε. Κάτι. Δεν θα πάει η ομάδα. Μπορεί να δώσουμε καμιά πεζογέφυρα εκεί στο Βόλο, κάτι τέλος πάντων μπορεί να έχει οριστεί. Σε αυτήν την περίπτωση. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Είμαι όλος αυτιά. Περιμένω να ακούσω το μενού από Ιβύρων. Ναι. Για άλλους ακροατές που δεν μιλάνε. Για άλλες ομάδες. Αυτά και έχουμε και Euroliga. Βέβαια. Δεν μας λες, ρε Αναστασία, για Euroliga. Θα μας πει και για Euroliga. Για όλα θα πω. Όλα θα τα πει. Ήρθε εδώ να προφητεύσει. Φιλιά, τσάω. Για τον... λέει για τον φίλο μας τον Μπάφη, ο οποίος καθημερινώς μας τηλεφωνεί από το Αγιώρος και μας δίνει μενού. Χθες μας τηλεφώνησε από ένα μοναστήριο, το οποίο δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά το κατάλαβε ένας φίλος ακροατής και λέει: έχω εκεί τον αδερφό μου. Σοβαρά. Κανονικά μοναχό. Και τον πήρε και τηλέφωνο. Ο άνθρωπος πήγε να μονάσει, πήγε να ησυχάσει, πήγε να αφιερωθεί, ας πούμε, στα θεία. Και όλος τον έπαιρνε τηλέφωνο να βρει. Μπορεί να είχα να μιλήσουν πόσο καιρό. Έλα, αδερφέ, τι κάνεις, πώς πάτσε τον Αγιώρος, μήπως είδες τον Μπαφούλια πουθενά. Δεν θα βρεις πουθενά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που μας λέει ότι κανονικά λέει την φόρμα πρέπει να την πουλάνε, το σετ της φόρμας μαζί με σκαρπίνι στα Βαλκάνια. Ναι. Είναι και αυτό ένα πολύ καλό σετάκι. Ήταν έτοιμη και η στάση της φόρμας να μπαίνεις κατευθείαν στο καλούπι. Κοίταξε, το είπα προχθές ότι ένας μεγάλος, όποιοι στείλουν από κάποια από τις βαλκανικές χώρες, νομίζω η Σερβία, ας πούμε, είναι η κυρίαρχη. Αν στείλει ένα με μπαλέτο Slavic Squad, θα σαρώσει, θα σαρώσει τα πάντα. Τι είπες τώρα. Ένα, μου στέλνουν όλο κάτι, μου στέλνουν όλο κάτι παρουσίες, κάτι αυτό, κάτι αισθαντικές, κάτι μπαλάντες, κάτι το ένα. Δεν ακούνε εδώ την Ελλάδα, τη χώρα του φωτός που τραγουδούσε κάποτε. Σ' αγαπώ εσύ, Τζέι. Όχι αυτό, και την Γαρμπούλα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το φόρεμα έχει μείνει στην ιστορία. Σιλία Κρυθαριώτη έχει γράψει, βέβαια. 2-3-4-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Ένα τραγούδι με πολιτικές προεκτάσεις. Λέει για δύσκολους καιρούς, αλλά θα ανταπεξέλθουμε, θα ανασυνταχθούμε. Τι νομίζω, τότε το 95, πότε είχε πάει. Το 92.
Ακόμα πιο παλιά, ναι, πολύ παλιά σε καιρούς αυθονίας. 2-31-02-87-38 για FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και εκεί και συνδιαλέγεστε και συνδιαλογίζεστε μαζί με την εκπομπούλα μας 102-108 στο 1 λεπτό 3 και 34 πριν από την λήξη του αγώνος στο Oracle Arena. Σκούρα τα έχουν βρει οι Warriors χωρίς Kevin Durant μέσα στην σύνδεσή τους. Αν την γλιτώσουν και σήμερα θα πάρουν κατά πολύ το πάνω χέρι, θα φτάσουν στο 2-0. Αν ιτηθούν, τα πράγματα περιπλέκονται όσον αφορά αυτή την φάση των αγώνων. Στο δεύτερο βρισκόμαστε, στο Game 2, σήμερα το βράδυ στις 3.30. Το δεύτερο παιχνίδι και στο Milwaukee Bucks υποδέχονται τους Raptors. Έχουμε βέβαια και EuroLiga. Ζήτησε ο κόσμος και γιατί όχι να πάρουμε, να κάνουμε έτσι να μείνει ζέσταμα από τα αθλητικά. Να δώσουμε τις προγνώσεις μας. Φουλ αθλητική ημέρα, πάρα πολύ ωραία θα είναι. Από τις 7, στις 7 είναι η ενδοτουρκική μάχη Φενέρμπαχτσε, Ανατολού Εφές. Και στις 10 ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ρεάλ Μαδρίτης. Δυνατό. Ποιο από την δώσουμε εδώ τώρα και θα προκριθούν στον τελικό. Και ποιο θα το πάρει δηλαδή. Ρεάλ, που είπες. Η Ρεάλ θα περάσει την ΤΣΣΚΑ, ναι. Μας λέει το βράδυ και νωρίτερα. Το άλλο πως Φενέρμπαχτσε, Ανατολού Εφές. Το πρώτο το έχω ξανακούσει και νομίζω. Δεν παρέσει πολύ ωραία τα. Κάπου έχει ξαναπάει αυτό, Champions League ή Europa League. Έχει πάει και Europa. Εκεί αλλά το έχω ακούσει. Έχει πάρει και στη EuroLeague πολλά γι' αυτό η Φενέρ. Ναι. Ωραία, οπότε δίνει τελικό Φενέρ ΤΣΣΚΑ με ναι. Νικήτρια. Κάτσε, πάμε στο. Πάνε, περνάνε. Ναι, ναι, θα περάσουν, ρε παιδί μου, αυτές οι δύο. Ναι, είπα, ναι, συγγνώμη. Μπράβο, ρε Αναστασία, γιατί όλο κοτσάνες είμαι ναι. Και όλο ανακρίβειες. Και την Κυριακή που θα έχουμε τον τελικό, ναι. Φενέρ Ρεάλ, ποιος το παίρνει. Η Ρεάλ. Η Ρεάλ μέσα στην Ισπανία θα το πάρει δεύτερη χρόνια ναι. Συνεχόμενη. Δεύτερη βέβαια. Χρόνια, ωραία, μάλιστα αυτό. Τα κάνει αυτά η Ρεάλ. Δεν τα κάνει. Εδώ κυρίες και κύριοι, αστραπιαία ανάλυση της EuroLeague. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά να μαθαίνετε μπαλίτσα, να μαθαίνετε σπυριάρα μπαλίτσα. Σας τα είπαμε όλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα στο Χερουβίν τον FM. Εσένα λέει. Ρε εσύ Αναστασία, δώσε βάση την Εράιδα των ποντεσιόμετρων. Πόπο. Την βασίλισσα της φέτας. Της φέτας. Την τριγύμισα του κουβά. Α, αυτό ναι. Αυτό μάλιστα. Αυτό με χαρακτηρίζει. Να σας πω όμως ότι την Τρίτη που έπαιξα δεν πήγα κουβά. Ναι, πήρα πίσω τριπλάσια. Από 3 ευρώ πήρα 9. Να ξέρετε. Ναι, και πήγες και τάρχισες. Αυτό είναι του τζογαδό. Έτσι, το αρρωστάκι. Και μου ήρθε σήμερα όμως με σακάκι. Ήρθε ντυμένη, στολισμένη. Να ναι, ναι, ναι. Αναστασία, θα παίζεις πάντα το 1 τρίτο των κερδών. Δηλαδή έβγαλες 9, έπρεπε να παίξεις πάλι 3 ευρώ. Σωστά. Παρασύρθηκα. Αυτό είναι ο νόμος του τζογαδόρου. Παίζεις το 1 τρίτο των κερδών. Να το ξέρεις. Εγχειρίδιο θα γράψουμε σωστό, εδώ. Όχι, πάρε παιδί μου σημειώσεις. Έπρεπε να τα να έρθω νωρίτερα να μου τα πούνε. Φροντιστήριο τώρα, εδώ. Τι 50, να το κάνω. Και 50 ευρώ να βγάλεις θα παίξεις το 1 τρίτο. Θα παίξεις τα 17-16 ευρώ. Δεν θα παίξεις όλα τα λεφτά. Mm-hmm. Για να έχεις, με τον, να έχεις δηλαδή το πρωτογενές κεφάλαιο, να έχεις και ένα κέρδος. Α, ναι. Για να λες ότι κέρδισες. Ναι. 50 βγάζεις, 50 βάζεις. Δεν έχει νόημα. Πού είναι ο τσακαλώτος να μας πάρει και στα Υπουργεία να τα κάνουμε όλα. Πώς, για. Βέβαια. Πώς. Θα πάρεις, θα τσιμπήσεις και την καρποστάρα το Μαρόκο. Άρα καλά. Κάτσε, θα σε στείλει άλλος και πού είναι, άλλος στο Παρίσι πάει. Θα σε στείλει κι άλλος από το Παρίσι τώρα. Ναι. Θα βγει και ο Παφούλιας, σε φέρει και κομποσκήνιο από το Άγιο. Αναστασία σου έφεξε σήμερα, να ξέρεις. Θα γυρίσει με καλούδια, σαν να είναι αγροτικός γιατρός σε κανένα χωριό που πηγαίνουν και παίρνουν πίτες από τις γιαγιάδες και αυτά. Με κότες ζωντανές. Ναι, ναι, καλά. Όχι, αυτά γίνονται. Έχουν γυρίσει οι φίλοι και γνωστοί. Ναι, ρε, ναι. Εννοείται. Δεν κάτι τσουκνιδόπιτες, κάτι τέτοια. Να πας, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είσαι αγροτικός γιατρός σε μια περιοχή που έχει έτσι παράδοση όσον αφορά τη γαστριμαργία. Γιατί υπάρχουν κάτι να πας στη Μάνη. Άστα, θα σε ψηρίζουν και τα τέτοια. Και τα πιεσόμετρα. Τα σίκα και στα. Δεν, δεν. Να πας, ας πούμε, έτσι εδώ, ουσιαστικά στον βορρά, είσαι καμιά Ήπειρο. Ήπειρο. Εκεί στα αγοροχώρια. Ναι, ναι. Θα ψοφήσω την τσιγκλουιδόπιτα, την τεμπέλικα, όπως τη λέει, την πίτα της τεμπέλας και τέτοια. Την πατσαριά και άλλα πολλά ωραία, έτσι ωραία. Όλο το χωριό θα είναι υγιής και εσύ θα φύγεις με χολυστερίνα. Ναι, ναι. Όλο το νησί και όλο το χωριό, ας πούμε. Ναι. Παστουρμαδόπιτες και τέτοια. Έτσι, ωραία. Έγινε. Αναμένουμε τον Παφούλια. Βεβαίως. Δεν πιστεύω, θα μυρίσει. Δεν υπάρχει. Εννοείται. Αν έχεις εκεί.
εκεί και λοιπά. Όχι, άμα ακούσει ένα σταθία τώρα θα χαζέψει άλλο, θα παρατήσει όλα. Έτσι. Ο Μπέλ μέσα θα μιλάει. Μεγάλο τρίποντο οι Blazers στο 100. Ο Κάρι. Κούντερ, κάτι δεν το έβαλα. Ποιο. Ναι, ναι, ο Κάρι ο μικρό. 111-110. Έχει πάει προκλητικό πατέρα Κάρεων με φανέλα Blazers μέσα στο σπιτάκι του γιου του. 112-111-52 και 9 πριν από τη λήξη. Κλείσε, έχουμε συγκλονιστική μέτρα. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε. Σε κόρεψα, να νομίζω ότι είναι τέτοιο. Ποιος, ο Άγγελος. Πού το θυμήθηκες αυτό το μεγάλο... την μεγαλύτερη παρουσία στα Ερτζιανά. Ποτέ. Καλά θυμάμαι. Θυμάμαι και άλλα πράγματα από την εκπομπή. Όπως. Παλιά. Τον Παφούλια που λέγε Δήμητρα την Κατερίνα. Ναι. Το φίλο που δούλευε στο καζίνο. Πω, πού είναι εκείνος, ναι, αυτός θα ήταν ειδικός. Τι ψυχή, ρε φίλε, τι ωραίες ιστορίες. Ναι, ναι. Ακούσα, Αναστασία ήταν ένας φίλος εδώ, μας έπαιρνε τηλέφωνο και πήγαινε και έβρισκε τρακαρισμένα αυτοκίνητα και έπαιζε τον αριθμό των πινακίδων στο Τζόκερ κάπου, ρε παιδί μου. Mm. Στο ξυστό, ναι, ναι. Δεν ξέρω κι εγώ πού. Αυτό. Μην έβλεπε κάποιο να κάνει καμιά, ένα φυλάκι στο φανάρι, κατέγραφε την πινακίδα. Δεν έτυχε τίποτα. Ναι, έπιανε, έπιανε. Έπιανε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό μάλλον. Τα έπιασε και φεύγει στη Βραζιλία, στην Αργεντινή. Γι' αυτό δεν μα ξαναδιαφωνεί. Έτσι. Τι λέει τόσο νωρί. Τι να. Με μια ηλικία ρε μπάμπη δεν κοιμάσαι πολύ. Έτσι. Θα γίνουμε. Μα κοιτάει τώρα δε Αναστασία που γελάμε με τι ηλικίε και λέει πω έμπλεξα εδώ με τα παπούδια. Έτσι είναι, παιδί μου, έτσι είναι, παιδί μου. Αναστασία, εγώ 9 ευρώ δεν έχω πιάσει σε όλη μου τη ζωή πουθενά, σε κανένα σπορ, σε κανένα στοίχημα, σε κανένα τέτοιο. Α, δηλαδή είμαι σε καλή μοίρα. Σε καλή μεριά, ναι. Α, εντάξει, τότε ενθαρρύνετε με λίγο, γιατί μετά τη χθεσινή πανολεθρία είμαι. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, μωρή, μην ανησυχείς εσύ. Θα χάσουμε κι άλλα. Έρχονται μέρες πιο λουζαριές. Ήσουν ένα αγνό κοριτσάκι. Θα τελειώσω από εδώ πέρα. Θα γίνει, θα τα χάσεις όλα. Εδώ που έμπλεξε, ναι, ήρθε. Εδώ που... ήρθε με τις μουσικές της, με τις σπουδές της, με το ένα με το άλλο και έχει μπλέξει εδώ όλη μέρα. Παρέα με τον Ασλαμά, τον Γκόλκα και τον Τζαλτίδη. Και την έχουν κάνει. Άστα, δημιουργήσανε. Create a monster. Γι' αυτό έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Είναι τι το... λέει, πώς είστε. Καλά είμαστε. Έχετε Σαββατοκύριακο, ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα, Σαββατοκύριακο. Να τα, ένας άνθρωπος επιτέλους που είναι μέσα στο πνεύμα της εκπομπής. Τώρα, άκου να σε πω, για το πόδι, φοράω μπότα. Ναι. Μπότα ναύτικα. Ναι. Και να τη βγάλω τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πότε χορεύω. Γι' αυτό περιμένω. Ναι, αλλά εγώ σκέφτομαι να την κρατήσω στη δουλειά. Γιατί δεν ναι. Ναι. Γιατί γλιτώνεις, γλιτώνεις Αυγγαρία, σαν το στρατό, εννοείται. Ναι, να την κρατήσω μέχρι πάση, μια εβδομάδα ακόμα. Μια εβδομαδούλα ακόμα, ναι, τη χρειάζεται, τη χρειάζεται. Ας το, ναι, 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 τι, σε τρέπει. Και μετά την φοράω, αναδιαστήματα την φοράω, να λέω, έχουμε πιάσει πόνος. Ναι, έτσι, έτσι, σου λέω, θα πάρεις χαρτί από τον γιατρό ότι όποτε έχει κουβάλιμα, όποτε έχει αγκαρία, όποτε έχει εξωτερική εργασία, όποτε έχει υπερπάτημα. Τι τρελό που είναι. Δηλαδή, άμα έχεις μπαμπά το διοικητή, ναι. Μπορεί να σε χώνανε. Άμα έλεγε έχω χαρτί από το γιατρό. Ναι, ρε, εντάξει. Η μεγαλύτερη αρχή εννοείται. Ο γιατρός εκεί πάζει φύσεως. Εντάξει, η μεγαλύτερη αρχή ήταν στο στρατό ο γιατρός, ο παπάς, αλλά και το ότι η κοπέλα μου έξω. Αυτό τι τρελό, ρε φίλε. Ναι. Οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μανούλα σου αυτό να χαροπάλευε τέτοια δεν σε στέλναν έξω, αλλά με η κοπέλα μου έξω έχει έτσι επιθυμία. Να συνευρεθεί μαζί μου, σε στέλνανε με τα βαΐων και κλάδων το παιδί να πάει. Α, να πάει. Τρελό αυτό, ναι, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνεις, τι να κάνεις. Μάλιστα, έγινε. Σε φιλούμε. Άντε, τσάω. Καλάθι από τους Warriors και φαίνεται ότι παίρνουν το παιχνίδι στο 114-111. Λίγα δευτερόλεπτα και δεν είναι ακριβώς πόσο απομένει για την λήξη. Δύσκολα τώρα, μα οι Blazers βάλουν κανένα τριμποντάκι να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση. Αυτό προλαβαίνουμε για... να το παίξουμε. Ποιο, τελειώνει παιδί μου, δευτερόλεπτα μείνανε. Βάλτο. Εγώ φταίω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λαμπάντμαν. Αγόρι μου. Άσε την Αναστασία να κάνει μόνη της την εκπομπή. Να φύγω. Ναι. Να πάω να παίξω κανένα μπάτμιντον. Κάτι να βρω έχω ζωστή. Δώσε λίγο το τηλέφωνο στην Αναστασία. Το έχει. Δικό της. Α, έλα Αναστασία. Κράτα το Αναστασία. Παρακαλώ. Είσαι νεράιδα των εθέρων. Είσαι η μύθεα θεά. Έχω υποκινήσει πια. Κόρη κορονίδα, καριάτιδα. Καριάτιδα με λέει και ο Τσιτσαρός. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω. Τι να πω. Έχεις απίστευτη όμορφη φωνή. Όμορφη φωνή.
όμορφη ψυχή. Είσαι για την NASA να στείλει τη φωνή σου στο διάστημα, στο υπερπέραν. Να πούνε οι εξωγήινοι, έχουν γίνει τέτοιες όμορφες φωνές. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Όχι να πεις, όχι να πεις, να πεις. 114-111 τελικό, Warriors με Blazers. Εγώ συνεχίζω. Εμένα με ενδιαφέρει η φωνή της Αναστασίας, δεν με ενδιαφέρουν οι Blacks που είναι αυτή την περίπτωση. Οι Blacks, παίζουν όλοι οι Blacks, ναι. Καλώς έγινε Batman, άσε την Αναστασία να πάει δυνατά την εκπομπή. Την αφήνω όλο, παίρνει όλη την πλευρά, κάνει overlap και συνεχίζει. Όλη η πλάστικα επάνω της. Έτσι, φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αυτός με το καζίνο θυμάσαι μια φορά. Είχε πέσει ένα αμάξι, δεν το είχα πάρει καλά και έπεσε μέσα στην παραλία και περίμενε να έρθει ο γερανός να το βγάλει για να γράψει την πινακίδα του. Ισχύει, ναι. Και όταν φυσούσε πάρα πολύ και οι κάδοι βγαίνανε αμπάριζα στον δρόμο και πέφταν πάνω σε αμάξια και συγκρούονταν τα αμάξια με τους κάδους, πάλι έβγαινε βόλτα. Ναι, για να τα σημειώσει. Ναι. Και το χαρακτηριστικό το φοβόταν και τη γυναίκα του. Λέει τώρα να δούμε, σ' ακούει και τέτοια. Ναι, θα ακούει αυτό το έλεγε. Ακούει πάλι βλακίες ακούς και φυσικά εννοούσε εμάς. Με το τόκλινο στα μάξι τώρα, δύο φορές. Ήταν αυστηρή και πήγαινε το πιτσιρικά στο σχολείο και τέτοια. Έχουν περάσει κορυφαίοι ακροατέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τελικά βάτε 69 στο τέτοιο. Ναι. Τα δυο σκυλάκια, παραπέμπουν τα δυο σκυλάκια ο λογότυπος από το βάτε 69. Δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς, αλλά εντάξει. Τι να σου πω, δεν προσέξα και το μπουκάλι. Α, γι' αυτό έβαλε σήμερα, πως την είπαμε την κοπέλα και το βάλει το σακάκι. Αναστασία. Αναστασία. Για κάνα ουσκάκι. Είναι για ουσκάκι σήμερα. Σήμερα είναι και παγκόσμια ημέρα, θα πάμε για ουσκάκι μετά. Θα πούμε να δει τώρα παγκόσμια ημέρα και για την πίεση και για το ουίσκι. Είναι δυνατόν αυτό τα δύο μαζί. Όχι πίεση, όχι την πίεση, πίεση, ναι. Για την πίεση που έχει, ναι. Την πίεση και τέτοια. Πώς είναι τα συνδυάσματα αυτά και τα δύο τώρα. Πώς θα κάνουν έτσι και τα συνδυάσματα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ποιος, για δώσε προγνωστικό Euroliga, ποιος λες να το παίρνει. Ανατολού. Ανατολού, λέω, τα κάνει τόσο μεγάλη έκπληξη. Ναι, θα την κάνει, εγώ λέω. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Επειδή είναι αντιμελιτζανής. Ξέρεις ποιος είναι ο Μελιτζανής. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά πού να πάρεις τώρα από τον Μπράντοβιτς εκεί. Γιατί. Όχι, αυτός θα πάθει σαν τον loser, τον ξαφώ. Μάλιστα. Έγινε. Τόσα πήρε να πούμε. Σε χαιρετούμε. Άντε γεια. Τσαο, τσαο. Άντε γεια. Λοιπόν, η ώρα 6 και 36. Θα πάμε να. Και αν το δεις ανάποδα, πάλι είναι 6 και 36. Τι μας κρύβουν. Το φαφαφαφα. Θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι με τις χορογραφίες εδώ της Αναστασίας, τις οποίες δεν τις βλέπετε, αλλά μέσω σαν Eurovisionική αναλήτρια. Ναι, να κάνουμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτά τα recap, τα έτσι, τα αλλιώς, να κάνουμε τους τους γεωπολιτικούς σχετισμούς, να δούμε πού βρισκόμαστε. Δεκάδες, νομίζω είναι πολύ ευδιάκριτα φέτος τα πράγματα. Άμα σου πω και τι ανακάλυψα εχθές μόλις. Τι ανακάλυψες. Η Φινλανδία δεν είναι σκανδιναβική χώρα. Τι είναι. Και την είπε και ο Καπουτζίδης εχθές έτσι. Να... Σήμερα το ανακάλυψα από το Twitter, το είδα. Ναι, ψάχνες έτσι. Μαθαίνουμε και γεωγραφία, επειδή έχει τον σταυρό εκείνων των τέτοιων. Μια σου πει γεωπολιτικά, έτσι να τα αναλύσουμε λίγο να βεβαίως. Τα ξέρουμε. Βεβαίως. Μάθε λίγο ιστορία. Εμείς παίζουμε εδώ τα Τάμπερ United και τη Λάχτη. Πόσα χρόνια. Βέβαια, είναι τουρκογενές φίλο οι φίλοι μας οι Φιλανδοί. Τουρκογενές. Ναι, 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 ναι. Η γλώσσα, ας πούμε, προέρχεται από εκεί. Είναι δικιά τους. Παρόλο το ότι είναι ξανθή, αυτό σε παραξενεύει και τα λοιπά, αλλά υφίσταται, ας πούμε, μια έτσι συγγένεια στα βάθη των αιώνων. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ να σηκώσουμε το μανικάκι της ενημέρωσης. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν κρατιέται εδώ η Αναστασία. Τραγουδάει, χορεύει. Ξέρεις ότι ήταν τώρα στο Τελαβίβ. Ήτανε. Ήταν στο πορτοκαλί χαλί με τους υπόλοιπους. Όλα τα παρακολουθείς, όλα τα ξέρεις. Με την Κουρέιρα βγήκαν εκεί να στηρίξουν την Ελλάδα. Μεγάλη εμφάνιση, 7η θέση κάποτε εκεί στα 70's. Όταν είχαμε πάρει, τότε που πηγαίναμε χάλια, δεν είχαμε ούτε πρωτοκές. Αλλά τώρα επανήρθαμε νομίζω και στις χαμηλές θέσεις. Πέρυσι τι είχαμε βγει. Δεν περάσαμε στο τελικό. Α, ούτε καν. Τι είχαμε στείλει πέρυσι, ούτε θυμάμαι. Την Γιάννα Τερζή με τον μπλε το χέρι. Α, καλά, ναι. Έμεινε εντελώς εκτός σκέψης. Δεν πέρασε καν στο μυαλό μας το συγκεκριμένο κομμάτι. Φέτος με Κατερίνα Ντούσκα ξεκινήσαμε με προσδοκίες, αλλά τώρα φαίνεται ότι πέφτουμε πολύ πιο κάτω από τη δεκάδα. Δεν τη βλέπουμε. Μετά το δεύτερο ημιτελικό που έγινε χθες, που ήμασταν στην 11η θέση, πέσαμε 15η. 15η. Μας περνάει μέχρι και η Κύπρος που στα προγνωστικά. Εκεί ανεβοκατεβαίνει λίγο. Η Κύπρος θα πάρει το δεκάρι τη Γεωργία γι' αυτό. Πέρα από το δεκάρι από την Ελλάδα.
Είναι, είπαμε, οι γεωπολιτικοί σχετισμοί μέσα, στο... μέσα στον διαγωνισμό. Για να δούμε η γραμμούλα που είναι στην αναμονή, αν θέλει να μας μιλήσει. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν θέλει. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμινη ματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια, μέσα στο facebookάκι μας, μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη που λέει καλημέρα και καλό σου κου από το μακρινό Μαϊάμι. Βραδιά γυροβίζω χωρίς προβλέψεις βουγιούκα. Θλίψεις λέει, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Να την πάρουμε τηλέφωνο. Να την πάρουμε. Εδώ έχουμε Αναστασία, δηλαδή. Α, τι καταστασία. Να βάλουμε όλες μαζί τις προβλέψεις. Ναι, σιγά μην ξυπνήσει. Άσε τώρα κάνουν ζωάρα. Τη στείλαμε στην Κύπρο. Γλίτωσε από τον Πατμανίδη να την παίρνει τηλέφωνο και να τη λέει θα έρθει αύριο εκπομπή. Θα είμαι μόνος μου, βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώ το να. Καλημέρα και στην Ιταλία. Καλημέρα. Στην Αναστασία μας. Έχω μια ιδέα. Παρακαλώ. Μια ιδέα να κάνουμε μια ταινία. Μια ταινία. Βάζω την ιδέα για μια ταινία, επειδή μου. Μια ταινία λόγω επειδή. Δηλαδή πάρε ένα δύο ώρο της μιας εκπομπής σου και κάτω σε εικόνες. Σε εικόνες, τους ακροατές που βρίσκονται όταν μας παίρνουν τηλέφωνο. Όλοι μαζί. Σουρεάλ, ο ένας στο Ζέπελιν, ο άλλος στο Αγιορό σου. Σουρεάλ, δηλαδή βάλε ανθρώπους τώρα που ξυπνάνε τα χαράματα, πάρουν τηλέφωνο σε ένα σταθμό. Να πούνε, να μιλήσουν. Νιώθανε την ανάγκη. Βάλε τον άλλο να που πάει από την Καραϊβική που μετά καταντάει στο δέλτα του Εύρου και θέλει να περάσει απέναντι να πάρει δερμάτινα. Είναι, είναι μια καλή ιδέα. Αν είχα λεφτά θα χρηματοδοτούσα. Θα χρηματοδοτούσα από ένα πόλο τον Βαφούλια να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και να καταγράφουμε τις περιπέτειές του. Μια συνεταιριστική, μια λαϊκής βάσης. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με crowdfunding. Ναι. Κοίταξε κάτι άλλο τώρα. Είμαστε όλοι ποδοσφαιρόφιλοι ως επιτοπλίστων. Ναι. Σε μια περίοδο που δεν έχει ποδοσφαιρική δραστηριότητα, δηλαδή. Τίποτα. Τίποτα. Περιμένουμε κάτι τελικού. Είναι δράμα. Νομίζω ότι η δραστηριότητα περισσότερο που δεν έχουν αρκετοί είναι το ότι και ο Άρης πήγε καλά φέτος και ο Πάκου πήρε τα πρωταθλήματα και αυτά. Μην το σοβαρεύεις. Ναι, όχι. Θέλω, δηλαδή, θέλω το ψυχολογικό. Όχι, πίσω, αυτό λέω. Βάλε λίγο από γαλλικό. Εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι αν μιας και είσαι Πάουκ, αν ο Πάουκ δεν πήγαινε καλά, μια χαρά θα έχεις δραστηριότητα. Θα έλεγες τα ίδια, τι θα γίνει αυτό και τέτοια. Γκρίνια όλο το καλοκαίρι. Αυτό τώρα το δικό μας τον Παουξέδο δεν είναι και ένα δράμα. Είναι. Δηλαδή έχουμε αδειάσει, δεν μας ενδιαφέρει τον κόσμο. Ούτε, ναι, ούτε μεταγραφές, ούτε τέτοιο, ούτε αυτό, ούτε τι θα γίνει, πότε θα πάρουμε το πρωτάθλημα, το πήρες, τελείωσες. Ναι. Βάλε αυτή την εικόνα, δηλαδή να αναζητήσει κάποιος την εσωτερικότητα, ο Παφούλιας, ας πούμε, γιατί πάμε στα δηλαδή ο καθένας μας έχει ένα ρόλο μέσα σε αυτό εδώ πέρα την ταινία. Και νομίζω θα έσπαγε τα ταμεία. Έτσι, εσύ ναι. Ο ίδιος, ας πούμε. Εγώ δηλαδή, ένα γολγοθά πρωινό έχω κάθε φορά. Ναι. Έναν που πασχίζει να κάνει να φτάσει στα αστέρια, ξέρω εγώ. Και κατακόρεται τώρα. Ναι, μέρα με την μέρα. Ναι. Η κοπέλα εκεί πέρα ήρθε πρωί να μιλήσει γιατί έπαιξε το στοίχημα το βράδυ. Όλοι έχουμε ένα γολγοθά. Δεν κοιμήθηκα. Ναι, εννοείται. Εγώ νομίζω στις Κάνες ή στη Βενετία θα παίρνε τέτοια βραβεία αυτή την ταινία. Εννοείται. Θα το μελετήσουμε εδώ, θα το διευθετήσουμε. Έχουμε πολύ καλοκαίρι μπροστά μας. Και μόνο ένα δίευρο, έτσι. Μπορεί ένα δίευρο, νομίζω θα είναι χρηματοδότηση ένα δίευρο. Είμαστε σίγουροι. Θέλω να πω ότι έχει και μέλλον. Δηλαδή θα κάνεις τη σημερινή COVID. Μετά θα κάνεις το 2, το 3, το 4. Ατελείωτο, δεν έχει. Που κάθε μέρα κάτι. Μια προσωπική κάτι ιστορία σημερινή. Αναδεικνύεται. Έτσι ακριβώς. Πολύ καλή ιδέα. Θα την μελετήσουμε εδώ με την παραγωγή. Κοίτα, τώρα που μας ακούει πολλοί κόσμος. Ποιος θα με σαρκώσει, γιατί δεν μπορώ να παίξω εγώ τον εαυτό μου. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρεις, θα δοκιμάσεις και αυτό. Ίσως δεν ξέρεις. Ναι. Ή μπορεί να παίξουμε εμείς τους ρόλους μας, ο καθένας να παίρνει τηλέφωνο μας στην εκπομπή. Σωστό και αυτό. Να μειώσουμε και το κόστος. Έτσι, ναι. Δεν θα ζητήσει τα λεφτά. Ο Φούρνερ θα κάνει το χορηγό. Ναι, εννοείται. Θα έχει το catering με κουράσαν, με τέτοια με αυτά. Ναι. Ναι. Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Λάθιμος φιλαράκι μας είναι. Τον έχουμε. Ναι. Ό,τι ώρα θέλουμε, τον παίρνουμε τηλέφωνο. Μπορεί ο Χαϊκάλης να σε σαρκώσει. Ναι. Να με σαρκώσει ο Χαϊκάλης. Έτσι, έτσι θα. Τι με έχει. Πω.
Δηλαδή, στο πρόσωπό μου, ας πούμε, το πιο πιθανό να ενσαρκώσει, ας πούμε, τη δραστηριότητα μου είναι ο Χαϊκάλης. Ένας 65άρης, ας πούμε, με φαλάκρα. Ναι, πολύ ωραία. Γιατί νομίζεις δεν θα φτάσει αυτήν την ηλικία και θα κάνεις ακόμα λόγο επειδή και δεν θα κάνω φαλάκρα, παιδί μου. Γιατί να κάνω φαλάκρα. Δεν είναι το μόνο. Πυκνό μαλάκι, έχεις, δεν πιστεύω κι εγώ. Αυτό το Χαϊκάλη βλέπεις, μπράβο. Μπράβο, Αναστασία μου, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ για το κοπλιμάν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, Μπάμπη. Παρακαλώ. Η Αναστασία σε έθαψε όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Τώρα, υπερβολές. Δηλαδή, με το που είδε Χαϊκάλη, τελείωσε. Ναι, όχι ότι έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, απλά είναι 65 χρονών, ας πούμε. Αυτόν είδε, δηλαδή. Μα είναι δυνατόν τώρα. Μέχρι εσύ καταρχήν το μαλλί το έχεις, φίλε, τι να πούμε τώρα. Πότε το πιάνεις. Μέχρι να γίνει ταινία. Ακόμα θα γίνεται έτσι το ίδιο πράγμα, λόγω επειδή. Και κάποια στιγμή θα φτάσει και ο Μπάμπης 65 ετών. Μια ζωή 20 θα είναι. Ναι, άστα, δεν το σώζεις. Μόλις άκουσα πάντως ταινία που να παίζουν οι ακροατές, μου ήρθε στο μυαλό ο Πάφη, φίλε. Ναι, τελείωσε, αυτός θα είναι. Σε ένα κελί πίσω από ένα τηλέφωνο, έτσι, και να λέει, έλα Μπάμπη μου, ποιο κορίτσι έχεις δίπλα σου. Αυτό. Έτσι θα ξεκινάει η ταινία, έτσι θα ξεκινάει. Δεν θα δείχνει και πλάνο φάτσα, μόνο φωνή. Αν κέρδιζε τον Τζόκερ, πάντως θα σε προωθούσα για Eurovision, να ξέρεις. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά ιδιαίτερα. Θα πάρω και την Αναστασία, γιατί είναι και μεγάλο ψωμί. Να γράψεις μια τραγουδάρα, ναι, έτσι. Και μετά θα σε έστειλα σε όλη την Ευρώπη να κάνεις το προμόσιο. Εγώ το είπα και πέρσι, ναι, να πας. Σε πιστεύω αλήθεια, με αυτά εγώ τα τραγούδια. Ισραήλ δεν πήγαινα. Ισραήλ δεν πήγαινα. Μποϊκοτάζ. Ναι, μποϊκοτάζ. Ασχολούμαστε. Αλλά του χρόνου, να πας. Εγώ πραγματικά. Του χρόνου θα λέω 2 χρόνια. Του χρόνου θα γίνει στην Ολλανδία, όλο στην Ολλανδία. Θα στείλω καλά ΠΑΟΚ. Του χρόνου, άμα το πάρει φέτος η Ολλανδία, θα στείλουν κανέναν του ΠΑΟΚ. Που έχει συνηθίσει να παίζει στην Ολλανδία. Κάνει προετοιμασίες, να παίζει με τον Άγιαξ. Κάνει προετοιμασίες, να παίζει τον Άγιαξ. Να στείλουν τον Ουάρντα, ας πούμε. Επίσης ήταν μια πολύ ωραία λύση. Λοιπόν, δύσκολη περίοδο για τους ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ. Δεν περνάει καιρό. Εγώ τα λέω. Να κυρωθεί, να ξαναγίνει ο τελικός. Εγώ πιστεύω. Να ξαναγίνει, κάτι να ξαναγίνει, να έχουμε λίγο να ασχολούμαστε. Πώς θα γίνει, έτσι. Εμείς θα πεινάσουμε, σε παρακαλώ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να φέρουμε την ανάπτυξη. Κόντρες, ούτε πασχάλιδες στη γραμμή δεν ακούμε τίποτα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Να μας ασχολήσει λίγο. Έτσι, φιλιά. Τσαο, τσαο. Καλημέρα. Ο φίλος μας ο Αλβάρες μας λέει: εγώ Μπάμπη πάντως τον παράσχω τον Ασούμε θα έβαζα να σε ενσαρκώσει. Που από αυτό το κακό στο χειρότερο. Έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, αν είναι λίγο μεγαλύτερες. Με την ηλικία έχω θέμα, δεν έχω θέμα με το φυσικό. Όχι, εσύ είσαι επιπίνη ακόμα. Ναι, επιπίνη και με κάνει με επιπίνη. Με παρομοίωσες με το Χαϊκάλη. Το Χαϊκάλης θα μπορούσε να σαρκώσει τη ζωή μου ως ραδιοφωνικό παραγωγό. Τι επιπίνη να είναι αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όλα τα ταξί εκλογικά κέντρα. Πάδιανενα με τα παπούτσια πάδινα. Αυτό στην ταινία, ας πούμε, φαντάσου τι τηλέφωνο θα ήταν. Έτσι μπορεί και έτσι να ξεκινούσε. Φαντάσου τώρα σκηνικό να βάζαμε τον Παφούλια να βγαίνει στην οθόνη και να προαναγγέλει την ταινία, όπως έγινε αυτό το πρόμο στο τελικό με τη μυστηριώδη εκείνη παρουσία από το Έτερες Εγώ που θα παιχτεί, ας πούμε, στο συνδρομητικό κανάλι. Να έχουμε μια τέτοια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μη βιάζεστε, ρε. Έρχομαι εγώ τώρα να σώσω την κατάσταση. Παρακαλώ, ακούω, είμαι όλος αυτιά. Gerald Butler θα σε σαρκώσει. Butler, πάλι με την. Τι είναι Butler, τι να του κάνουμε του Butler, δεν κάνει ένα αφεντικό. Butler, αυτό από του 300, ρε, ο Λεωνίδας. Α, αυτό είναι. Δεν ξέρω, εντάξει. Λοιπόν. Μάλιστα. Κρίμα, ένα μελανό σημείο που θα έχει ταινία, ναι, είναι που δεν ζει ο Φελίνι, ο Παζολίνι ή έστω ο Στάνλι Κιούμπρικ. Μάλιστα. Μόνο αυτοί οι τρεις θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτή την ταινία. Ζει ο Μίρκο Σαβίνι, ας πούμε, δεν σου πω. Και ο Σαβίνι. Φέρε και τον Τσιρίλο. Και ο Τσιρίλο χωράει, μωρέ, τόσοι θα είμαστε μέσα, ένα Τσιρίλο να κάνει ένα πέρασμα εκεί πέρα. Έτσι. Αλλά το πλάνο ξεκινάει μετά τους τίτλους. Ναι. Λοιπόν, Παφούλια. Από έναν χωματόδρομο από βάθος να έρχεται. Και πλησιάζοντας κοντά στον γκρο πλάν της κάμερας, να καρφώνει το βλέμμα του το φωτιάδι που περνάει γεμάτος με μερέντα τα κρουασάν του Δημήτρη. Και να τον παίρνει από πίσω τον κυνηγάει. Να το λέει ο άλλος, φύγε, έχω πτήσει Ανίτα Airlines κλπ. Όχι, έλα εδώ, δώσ' μου λίγο, θα σε κεράσω και εγώ τη ρόπιτα μετά τον πλήρω το τσικοτήριο. Αναφορά στο Στάσου Μίγδαλα, στο κορίτσια στον ήλιο, ας πούμε. Αυτό το στυλ, ναι, αλλά ο άλλος έχει φάει ήδη το κρουασάν.
Το Μπουκόσκι είναι με τις μερέντες, αλλά ο Παφούλιας το ψάχνει, μπας και έχει και δεύτερο. Μάλιστα, μπορούμε να το πούμε, ας πούμε, αγόρια στον ήλιο δεν έχουμε μοίρα. Δεν είναι η ταινία μας. Τουλοφράδια κάνουμε εκπομπή, γι' αυτό. Τρέχει ο Φωτιάδης να γλιτώσει τον Παφούλια, πέφτει πάνω στο Λευτέρι που είναι με ένα καροτσάκι αυτά το αεροδρομίο, που έχει πάνω βαλίτσες, που πηγαίνει Πειραιά, μέσω Παρισιού, Τζαμάικα, Γουαδελούπη και πίσω. Είναι γεμάτο βαλίτσες το καροτσάκι, πέφτει πάνω ο Φωτιάδης εκεί. Και παρακάτω δεν ξέρω. Εντάξει, να το βρούμε. Συμμετοχικό σενάριο. Και μια Αναστασία να περνάει με ένα άσπρο φόρεμα, με τούλια, ξέρεις, μακριά, με ουρές με το φόρεμα, να περνάει στα άσχετα πλάνα μπροστά, με ακουστικά στα αυτιά. Έτσι, ή θα της ράψουμε ένα φόρεμα από χαμένα κουπόνια. Όχι, όχι, όχι. Να περπατάει και να λέει το πλάνο, θα φύγει από αυτούς, όπως σκοτώνονται, θα εστιάσει στην Αναστασία και θα λέει 1.30. 1.42. Όλα, θα φέρει το πλάνο ύστερα την Αναστασία. Θα πηγαίνει αλλού. Δηλαδή η Αναστασία θα είναι. Πώς το λέω, οι σφήνες, ρε παιδί μου, απλά θα είναι αέρινη. Θα είναι η νέμεσή μας. Δεν θα υπάρχει πραγματικά με στην πλοκή. Θα τη βλέπουν ως κάθαρση οι ήρωες. Ναι, οι ήρωες θα τη βλέπουν σαν οπτασία να περνάει, αλλά θα λέει. Τώρα το πιο εύκολο είναι της Αναστασίας οι διάλογοι που πρέπει να μάθει, γιατί θα πάρει ένα κουπόνι της ημέρας και θα το αποστηθήσει απ' έξω. Ναι. Δεν έμαξε ένα 50. Ένα 65. Και τριμπουγγίκι να πούμε 3.58 και τέτοια. Αυτό θα λέει η Αναστασία όλη τη μέρα, όλα τα πλάνα. Την τάδε, τη Τατιάνα την τάδε και ούτω καθεξής. Όλα αυτά που ακούγονται. Θα μονολογήσει συνέχεια και και στο ένα χέρι θα κρατάει κουβά. Και στον κουβά θα βάλουμε δελτία παλιά. Έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάου, τσάου. Θα το βρούμε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Συμμετοχικό σενάριο δεν έχει κάνει κανένας, Αναστασίου. Ντεμέκ για την Eurovision ήρθαμε να. Ναι, ήρθαμε για την Eurovision να μιλήσουμε, αλλά εκτράπηκε λίγο η εκπομπούλα μετά τις 7. Όμως θα τα πούμε όλα, δεν θα επιτρέψουμε. Καλά, εντάξει. Δεν θα είδες. Τι να πάμε σε αυτό το διαγωνισμό, θα πάμε κατευθείαν. Κάνες και. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παιδί μου. Ποιο Θεσσαλονίκης τώρα, βρε. Θα σε πάω εγώ στις Βενετίες, στις Κάνες. Καλημέρα στις γραμμούς, ο Σαντάνσκι, όχι, Σαντάνς είναι εκείνος, ο Σαντάνς. Μια παραγγελιά προλαβαίνω. Προλαβαίνεις, δεν είναι. One, give me your love. Παιδί μου, περίμενε, έχουμε γραμμούλες, καλημέρα. Για μετά, για το κλείσιμο. Ναι, ναι. Καλημέρα. Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θα ακούσω κι άλλες πλάκες, τώρα βρε καημένοι εσείς όλοι για ταινία είστε. Κλεισμένοι. Να, εδώ η επιτομή, κυρίες και κύριοι, του πρωταγωνιστή, Πασχάλης. Λοιπόν. Για να σε πω κάτι σε λάρεσε ρε. Για πες. Εσύ τώρα ας πούμε το παίζει τζοβέρνος, νεογνώ. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Τότε τι λες, τι θα σε 10 χρόνια θα σε κοιτάξει 5 χρόνια. Δεν ξέρεις το σε 10 χρόνια. Όχι δα. Γι' αυτό μίλησα πλάι μόνο για το ηλικιακό, δεν μίλησα για το τόσο. Ναι ρε φίλε τώρα. Μια ταινία ας πούμε είναι να πας εκεί κλεάθους. Με μικράς Ασίας και να κάνεις ένα τσίρκο και να γυρίσεις τη ζωή ας πούμε τον Κλόν και τον Μαϊμούδον. Μάλιστα. Κατάλαβες. Να δεις εκεί. Και να φέρουν και την αρχιμπαϊμού αυτό το Γερμανό το διδυτή ας πούμε επειδή. Ναι. Να γίνουν όλα όπως πρέπει. Τι να πω τώρα, είναι δυνατόν να πω κάτι πάνω σε αυτό, δεν λέω τίποτα. Δεν μιλάω, ξύπνα τώρα, είμαι σε περίοδο μεταγραφών, δεν μιλάω. Αγρανάπαυση όμως είναι και τα φλαράκια σου παοξίδες δεν τσιμπάνε με την καμία, σε αγρανάπαυση είναι. Βρε δεν είναι, εγώ δεν παίρνω κανένα τσιμπάνε. Ω, καθόλου, ναι. Θέλω να πω, δεν ασχολούμαι εγώ με άλλους παδούς. Μέχρι. Τώρα έχει την Αναστασία, η Αναστασία που είναι και η χολύπτρια. Βεβαίως. Θα έρθω ένα πρωί, θα βάλουμε εκεί πίσω από το τζάμι την Αναστασία και εμείς οι δύο θα πέσουμε στα βροπόδια και κάνουμε εκπομπή. Αυτό είναι. Αναστασία την πάτησες. Θα έρθεις ένα πρωί. Ναι. Σου φέξε. Μάλιστα. Μην το παίρνει της μετρητής ότι ήρθα σήμερα και θα ερχόμαστε κάθε πρωί. Άκου κοριτσάρα μου, και όταν θα σε κάνω εγώ το νόημα πώς κάνουν τα δύο δάκρυα του ψαλί, θα το κλείσω το μικρόφωνο αυτό. Ναι, εντάξει. Έγινε. Και σκηνοθεσία εδώ. Μάλιστα. Έγινε. Τώρα πάμε στο παιδί πλησιάζει το καλοκαίρι, πες πόσο άδεια θέλει να έρθω. Εντάξει, έχω, θέλω. Θέλω αρκετή φέτος. Έγινε. Φιλιά, τσαό. Πρέπει να λείψουμε, παιδί μου, να πάμε στα νησά να δώσουμε, να κάνουμε tour φέτος. Κάνουμε πολιτισμό. Καλημέρα. Καληνύχτα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα και εδώ.
Δεν μας περίμενε. Καλημέρα και εδώ. Να το. Όλα, μηδέν, μηδέν. Όλα πέφτουν οι γραμμές. Καλημέρα. Θέλει να σου καλύψει το κενό το καλοκαιρινό Πασχάλης. Mm-hmm. Γιατί τα χάλια που έχει δεν είναι για να τα βγάζει παραλία. Τώρα ψάχνει να μας κάνει τα ρεπό. Θα αρχίσει δύο εβδομάδες σε μένα να πάρω γάδια πάνω στις θάλασσες. Άλλες δύο εβδομάδες σε σένα. Άλλες τρεις εβδομάδες σε άλλον. Έτσι θα το βγάλω το καλοκαίρι. Και άμα το πούμε πού ήσουν, να πού δεν έβγαλε την κορμάρα σου, να πει είχα δουλειές, είχα φίλους. Ωραία αυτό να στέλνουμε κόσμο να κάνει τα ρεπό των άλλων να πάμε διακοπούλες, ρε παιδιά. Και εγώ έρχομαι να σας κάνω τα ρεπό σας, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα. Ο Πασχάλης, τελευταία φορά που βγήκε στη θάλασσα με την κορμάρα που είχε, μαζεύτηκαν όλοι. VVF, μαζεύτηκαν όλοι. Το καρέτα, καρέτα, αρχίαλο, όπως τα λένε, αιγίαλο. Μαζεύτηκαν όλοι να το σώσουμε. Αλλά τζάμπα τον τραβούσαν από την πέτρα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαό, τσαό. Ποιο τραγουδάκι μου ζήτησε εδώ, Χωμάνι. Gimme, gimme your love. Είχε πάει Eurovision αυτό. Βέβαια. Και δεν το έχω εγώ πουθενά. Είναι δυνατόν. Πού το έχω, το έβαλα πριν, έπαιξε. Πρέπει να το έχω. Έχω ένα φάκελο, έχω δύο φακέλη. Είμαι παλές συμμετοχές διαφόρων εδώ εκλεκτών καλλιτεχνών και φυσικά μέσα σε αυτούς. Είναι και το... Πότε είχε πάει το... 2002. Ου, ξύπνησε, αναθάρισε. Τι είχαμε βγει, καλή είχαμε βγει, ένα τι. Κύπρος ήταν. Α, Κύπρος. Έκτο βγήκε. Δεν είμαστε κι εμείς με τους Κύπροι εδώ, αδέρφια μας. Ναι, Κύπρος, Ελλάδα, Συμμαχία. Έτσι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά τις 7. Θα δούμε λίγο, θα κάνουμε μια ανάγνωση, θα μοιράσουμε κουβάδες. Δεξιά και αριστερά, τέλεια. Θα βγάλουμε δεκάδες, θα βγάλουμε νικητή Big Five, θα βγάλουμε οτιδήποτε σε πιθανό συνδυασμό. Μείνετε συντονισμένοι, θα βγάλουμε και το σενάριο, θα το εξελίξουμε για τις ζωής μας, το χαβά. Εδώ στο Λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4, επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο επειδή της Παρασκευής ζητήθηκε εκ νέου το κομμάτι γιατί... Η Παρασκευούλα είναι η Παρασκευούλα και κάποιοι χάνουν την έναρξη. Οπότε οφείλουμε να τους το μεταδώσουμε και να τους το αφιερώσουμε. Κατάπιε, παιδί μου, κατάπιε. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις από τώρα. Για να τραγουδήσεις μαζί το ρεφρέν, το μαγικό. Ταραντάντα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Αν το στέλαμε Eurovision αυτό, θα ενσάρκωνε τους πόδους ολοκέρης της Ευρώπης, ολάκερης Ευρώπης και όχι μόνο. Θα βάζαμε πίσω και υπότιτλους για να καταλαβαίνουν τι λένε. Weekend, weekend. And the job is stop. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας άφησε άφωνους τον φίλο μας τον Μπάμπη από το Αράου. Τον αγαπημένο μας ακροατή, ο οποίος έστειλε 160 μπουγάτσες, 700 κιλά τυροπιτάκια και δεν ξέρω κι εγώ τι, γι' αυτό η Αναστασία ακόμη μασάει. Τα δοκίμασε διαμέσου του ξαδέρφου του. Έστειλε ραπόρτο, αντιπρόσωπο ότι πάνε εκεί το πρωί στα παιδιά, τα οποία αγκομαχούν και πεινάνε συνεχώς. Να το ευχαριστώ. Δεν ήταν, εννοείται δεν ήταν ανάγκη, μια τυροπιτούλα εμείς. Στη μέση, θα τρώγα εγώ την κόρα και θα σου έδινα, Αναστασία μου, λίγο έτσι τυράκι μιτζίθρα να φας και εσύ. Θα μας αρκούσε, πραγματικά μας συγκίνησε. Σημασία έχει κίνηση. Τα ακούτε ρε, οι υπόλοιποι. Δεν μια μπουγάτσα, μόνο οι άνθρωποι που είναι στα ξένα και ενσαρκώνουν και αισθάνονται τον όστο και την έλλειψη της πατρίδος. Μπορούν να φτάσουν να είναι τόσο γαλαντόμποι και τόσο απλοχέριδες. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Όλοι οι φίλοι ακροατέ και οι φίλες ακροάτριες είναι απλοχέρισες και απλοχέριδες. 2-31-0-287-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και φυσικά καθ' όλη την παρουσία μας εδώ στα Ερτζιανά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που μας λέει: συνεχίζει, ας πούμε, εξελίσσεται το σενάριο που δεν ξέρω πώς μπήκε σαν θεματική στην εκπομπή να φτιάξουμε ένα σενάριο. Μας το είπε ένας φίλος ακροατής. Ένα σενάριο από αυτό το 2ωρο να φτιάξουμε μια ταινία. Ο φίλος μας ο Κώστας μας λέει: όταν πέφτει, λέει, πάνω στο Λευτέρι, ο Πάφη να πέφτει πάνω στο Λευτέρι και να μπερδεύονται οι βαλίτσες του. Αυτό μας το λέει μάλλον ο φίλος μας ο Σωτήρης. Όμως ο Πάφη κουβαλάει στη βαλίτσα ένα τρομερό μυστικό από το Άγιο Όρος, το οποίο πέφτει στα χέρια του Λευτέρι. Αχ, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και, και τα υπόλοιπα φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί. Ο φίλος μας ο Κώστας μας λέει: επειδή πάμε για χοντρά λεφτά, στην ταινία λέει θα σε ενσαρκώνει ο Ζακ Χαλιφιανάκης. Νομίζω βρήκαμε ακριβώς. Εντάξει, μου το έχουν ξαναπεί αυτό. Τα γράψανε για μένα οι New York Times. Εδώ έτσι κάτι, τα νέα της πολυκατοικίας.
Έχει γίνει αυτό, στα αλήθεια. Ναι, το φαντάζομαι, αφού όντως το πέτυχε. Το πέτυχε. Δηλαδή, εντάξει, κάθε μέρα New York Times για τον Batman ήδη γράφουνε. Θες ο Butler και θες το Ζακ Γαλιφιανάκη. Έχει γαλακτομπούρεκα εδώ στο τέτοιο, είναι σόιτο. Γι' αυτό μπορεί κάτι να φάμε και από εκεί. Το Φωτιάδη λέει ο ψηλός που έπαιζε τον Χεσούς, τον Μπικ Λεμπόφσκι. Και ο Πάφη λέει ask himself, θα ενσαρκώνει τον εαυτό του. Ναι, είναι και διάσημος, οπότε... ναι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θα μπούμε γκίμι γκίμι, παίζει πάλι από πίσω στο χαλάκι που το ζήτησες. Αλλά εμείς πρέπει, πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς Eurovision. Eurovision. Ναι, παιδί μου, για να. Κελέ, κελέ. Για... όχι! Α, τα καινούρια, τα καινούρια, τα καινούρια. Θα το βάλουμε το κελέ, κελέ. Κελέ, κελέ ήταν η συμμετοχή. Αρμενίας. Αρμενία. 2008. Έτσι, μ' αρέσει. Όλοι εδώ είναι διαβασμένοι κανονικά. Λοιπόν, πρέπει να δούμε λίγο το recap και το πώς εμφανίζονται οι χώρες. Μάλτα, Αλβανία, Τσεχία, Γερμανία, Ρωσία, Δανία, Σαν Μαρίνο, Βόρεια Μακεδονία, Σουηδία, Σλοβενία, Κύπρος 11η, 12η Ολλανδία, 13η Ελλάδα. Έχουν βάλει το υπερφαβορή ανάμεσα σε Κύπρο και σε Ελλάδα για να περάσουμε παρατήρητοι και διάφοροι. Και τώρα πώς θα τα πάμε μετά από αυτό. Εντάξει. Ισραήλ, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Εστονία, Λευκορωσία, Αζερμπαϊτζάν, Γαλλία, Ιταλία, Σερβία, Σουηδία, Αυστραλία και Ισπανία είναι. Η Αυστραλία που είναι πρωτελευταία, ένα πολύ ενισχυτικό που έχει ανέβει δεύτερη. Έχει ανέβει δεύτερη και ίσως μήπως κάνει τη σούπερ έκπληξη δύσκολα. Τα λέγω εγώ από προχθές. Είπε η Αυστραλέζα ότι αν βγει η Αυστραλία νικήτρια, τη ρώτησαν πού θέλει να γίνει ο διαγωνισμό και είπε στο Παρίσι. Στο Παρίσι, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Ναι. Θέλει να πάει στο Παρίσι αυτή. Καλημέρα. Την ώρα που μπερδεύονται οι σακούλε ή οι βαλίτσε. Ο Λευτέρης, για να αποφύγει τον Μπαφούλια που έχει καταλάβει ότι έγινε ζημιά και τον καταδιώκει, σταματάει, αφήνει το Φωτιάδη με την πορτοκαλί την μπλούζα που είναι γεμάτη σοκολάτες και κυνηγάει τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης βλέπει ένα σκηνί να περνάει μπροστά του, αρπάζει το σκηνί, αρχίζει να σκαρφαλώνει στο Zeppelin που από τα ηχεία παίζουν τραγούδια της Eurovision. Το Zeppelin θα παίζει το Ταπρές. Πρέπει να παίζει και τραγούδια του Eurovision γιατί να κάνουμε το χατήρι της Αναστασίας τώρα. Στην πρωταγωνίστρια είναι, μην της το χαλάσουμε. Εντάξει, δεν μας είστε και θάλασσα, πέντε τραγούδια να βάζουμε από τα ηχεία από το Zeppelin. Ξεπρέξαμε με... Ναι, τελειώσαμε τις απαιτήσεις της πρωταγωνίστριας. Λοιπόν, τώρα παρακάτω το Zeppelin που πάει όμως. Που πάει. Αιτή έχει πολλούς ανέμους, στον ελληνικό έχει πολλά ρεύματα. Και ανέμους, ρε παιδί μου, μπορεί να τους πάρει να μην πάει το Zeppelin ποτέ στην Ταϊτή, ούτε Καραϊβική. Πού να πάει το Zeppelin, Σιβέτ. Το Zeppelin πηγαίνει για Σιβέτ. Α, Θιβέτ. Και εγώ λέω στη ΔΕΘ. Και εγώ στη ΔΕΘ θα πω. Στη ΔΕΘ. Ναι, να πάμε τα εγγένεια από την Κορδέλα. Ναι, ναι, τόσο low budget είναι η ταινία που δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερικά γυρίσματα. Μέχρι τη ΔΕΘ καλά είναι. 1,27 και πολύ μας είναι. Υπάρχει κανένα περίπτωρο στο Λισμένο με εκείνο τον ελέφαντα απ' έξω, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ φέτος πια έχουμε τιμωμένη χώρα. Η Ρωσία νομίζω. Ρωσία. Ναι, Ρωσία. Α, Ρωσία θα πηγαίνει το αερόστατο. Ναι. Κάθε χρόνο κάπου τιμούμε τη Ρωσία, είτε στα βιβλία, είτε στη ΔΕΘ, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι. Και το συστηματικό όμως για να περάσει με τη βαλίτσα ο Λευτέρης στα σύνορα της Ρωσίας είναι το Ιμπολελέ. Πρέπει να μπει Ιμπολελέ να μπει, γιατί είναι το συστηματικό αυτό. Έτσι. Και η ταινία όλη θα λέγεται Ιμπολελέ. Ιμπολελέ και τελειώσαμε. Έτσι. Ο, ναι, έφτανε και η ταινία. Τώρα παρακάτω θα το δούμε. Θα το βρούμε. Σιγά σιγά προχωράει. Έγινε, φιλιά. Έτσι, να με πιάσουν λίγο και το LSD να με πιάσουν. Έτσι, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Αγόρι μου, νάτος. Εγώ περίμενα το σύνορα. Για σένα περίμενα εδώ. Ακούω. Η κοπελίτσα μας είναι σήμερα εκεί. Ναι, τι σου έχω, τι σου έχω. Γεια σου κούκλα μου, τι κάνεις. Καλά εσύ. Μπράβο, πού έχουμε χαθεί τόσο καιρό. Αυτό λέω κι εγώ. Μπράβο. Ήθελα τόσο να ακούσω αυτή τη φωνή. Ναι. Και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτή. Τι μας κρύβεις. Παρασκευή, Σαϊκή, Δευτέρα. Παρασκευή, Δευτέρα. Έχει μια απόκριση. Δευτέρα. Ναι, μάλιστα. Θα είσαι Δευτέρα. Να έρθω. Ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πάμε, ζήτη κανείς. Ευχαριστώ που με θυμήθηκες και εμένα ότι είμαι εδώ. Επίσης, έχασε σήμερα. Έχουμε 66 μπουγάτσες και 722 τυρόπιτες έξω. Θα τρώμε, μέχρι τη Δευτέρα. Αλήθεια? Ναι. Έχει τις μπουγάτσες έξω. Τώρα μας τις έφερε ο φίλος μας ο Αράου. Προλαβαίνεις να έρθεις. Τι πρωινό έχετε εκεί πέρα? Να, τίποτα εδώ σήμερα, Παρασκευή. Παρασκευή, νηστεία. Να είναι. Τι νηστεία, νηστεία. Έτσι θα προχωρήσουμε. Άστα να πάνε. Μπαμπή, τι να κάνεις. Με το που άκουσε. Τι να κάνεις, να είσαι εδώ Παρασκευές.
Εδώ σε θέλουμε. Το ξύπνησα κι εγώ. Από το πελάτη τι κάνεις εσύ. Αλλά, αλλάζει, αλλάζει τώρα το θέμα. Δεν μου λες ποιος, ποιος θα κερδίσει το Eurovision, δώσε προγνωστικό. Η κοπελιά να κερδίσει. Είσαι εσύ ένας, είσαι ένας. Να, ο Γαλήφιανάκης. Α, ναι. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Ποια είναι τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα. Μάντεψε, μάντεψε εσύ, μάντεψε, πες όνομα. Δήμητρα. Έχασες. Κατερίνα. Κουβά, τίποτα, πάμε παρακάτω. Τελευταίο. Σωτηρία. Λέγει δύσκολα όνοματα. Ψυχολογία. Καράμπελα. Τι καράμπελα ρε. Θρησκευτικά. Άστο. Σε κλείνω γιατί αστόχησες. Είναι η Αναστασία. Έχασες. Γεια σας Αναστασία. Τι φασάρια έχει εκεί, με ποιους είσαι. Έχει κόσμο εδώ. Πολύ κόσμο. 80 άτομα έχει. Τι έχει, 80 άτομα φτάσανε. Τι κάνουν 80 άτομα τέτοια ώρα. Αναστασία. Ναι. Μια μέρα να κανονίσουμε να βγούμε για ένα καφεδάκι, να κεράσουμε. Εντάξει, θα κεράσει. Να, απλά σήμερα. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ευχαριστούμε, επίσης. Και καλή συνέχεια και όποτε βγω έξω από την ταινία τρόμου. Αναμένουμε. Μας προαναγγέλει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Νάτος. Είπες να μην πάρεις σήμερα. Είπα να μην πάρω εκεί. Εντάξει, κάτσε, επειδή ήταν η Αναστασία και έχει καιρό να έρθει, μας ξέχασε. Ναι. Έχει μια παραπάνω συμμετοχή από το Γλύκο φέτος. Φέτος δεν πρέπει να έρθει όλη τη χρονιά. Ήρθε, πότε δεν κάναμε μια εκπομπή, πρέπει να έρθει σε κάποια. Έγινε μεγαλοστέλεχος, να πούμε και. Βέβαια. Μα να τώρα είναι για Τσαλτίδη, Κόλκα και τα τι αυτά. Δεν είναι τώρα για τον ταπεινό Μπατμάν ήδη πρωί-πρωί. Ξεκίνησαν όλοι, ναι. Δεν συνομιλεί με εμάς. Πήγε και έκανε το αγροτικό εδώ πέρα και στην παραμεθόριο. Μετά εδώ είναι με τα διευθυντικά στελέχη, βέβαια. Ναι. Τι θέλω να πω. Εν τω μεταξύ, η επιτυχία ξέρει ποια είναι. Ποια. Που έκανε να ξεχάσει την Έλενα ο Δημήτρης. Τόσο δεν ζητούσε συνέχεια την Έλενα. Ναι, ναι, τώρα φεύγει για μαρακές. Εγώ πιστεύω αναβάλει και το ταξίδι. Αναβάλλετε λες. Αναβάλλετε. Μακάρι, γιατί άμα δεν είναι και αυτός, τελείωσε. Τελειώσει, τελειώσει. Ποιο το νόημα της εκπομπής. Τι, δεν έχει τίποτε, φίλε, δεν έχει τίποτε. Δεν μου λες. Ναι. Να σε πω κάτι τώρα. Μη τυχόν σε δώσω άλλη μια φορά παραγγελία τραγούδι και δεν βάλεις, γιατί έβαλες δύο φορές το κολοτράγουδο. Ποιο είναι αυτό. Α. Ναι. Ναι. Γιατί άλλωση. Το βάλεις και 7. Ναι. Γιατί, γιατί είναι... Eurovision δεν είπε σήμερα θα παίξει τραγούδια. Ναι, θα παίξω. Γιατί δεν βάζει. Εντάξει, ένα αρκτήριο λάκτισμα. Τι είναι αρκτήριο. Να γίνεται και συγχρονική παραγωγή. Να γίνεται πριν. Είναι το ημίχρονο. Έτσι. Κανονικά. Τέλος πάντων. Έγινε. Άντε, θα παίρνω ξανά τηλέφωνο να μην προλάβετε να πείτε τίποτα για την Eurovision. Λοιπόν, Eurovision κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε εδώ να αναγνώσουμε λίγο τα κομματάκια μας, να δούμε τι γίνεται. Μάλτα. Παίζει στα ηχεία. Καμίλιον. Ναι, ναι, ναι. Καμίλιον μετά τους. Μετά τον Boy George και τους Culture Club. Καμίλιον. Η Ιεροσυλία μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κομματάρα. Πώς τη βλέπεις τη Μάλτα, ναι, λοιπόν, έχει καμία τύχη. Ήτανε φαβορή, ήτανε, πέρασε χθες. Ναι, ήτανε φαβορή να περάσει. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα τα πάει πολύ καλά. Δεν θα τα πάει πολύ καλά και εγώ έτσι πιστεύω δεν θα είναι μέσα στην δεκάδα, ναι, με τίποτα. Ναι, ναι. Ναι, οπότε την αφήνουμε εκτός. Όλα λάθος. Ναι, ναι, όλα λάθος. Εκτός δεκάδα, σίγουρα. Αλβανία, για κάποιους αποτέλεσε έκπληξη χθεσινή, ότι θα περνούσε, δεν το περίμενες κι εσύ. Ναι, ναι. Έχει έτσι κάποια εθνική στοιχεία, αυτά αρέσουν, δίνουν μια ιδιαιτερότητα πάντα στην Eurovision. Εγώ τη βλέπω να πηγαίνει. Ναι, όχι δεκάδα, ναι, αλλά ψηλά. Δηλαδή, θα πάρει και από την Ελλάδα βαθμούς, θα πάρει από τη Γερμανία, είπαμε. Ναι, το είπε χθες ο Καμπουτζίδης. Η Αλβανή της Διασποράς, στην Αργεντινή για κάποιο λόγο μας τους ανέφερε. Θα δεκάδα την βλέπεις. Όχι, όχι δεκάδα. Ούτε δεκάδα. Όμως ποτέ δεν ξέρεις. Α, μην με αρχίσει τώρα αυτά δηλαδή, τα μεσοδέσικα. Αν γίνει κάτι για 8, 9, 10 θέση. Αυτές παίζονται. Μάλιστα. Αλβανία εκτός δεκάδας λοιπόν τη βγάζουμε. Και ακολουθεί μετά την Αλβανία Τσεχία. Η Τσεχία. Τη βλέπω δεκάδα. Δεν μου άρεσε στην αρχή όταν το άκουσα το βίντεο, ναι, όταν το είδα, ναι. Αλλά στο live νομίζω τα πήγαν πολύ καλά και εγώ τη βλέπω. Τη βλέπω για, ναι, δεκάδα μέσα. Να τη βάλουμε με έναν αστερίσκο. Γιατί θα ξεκινήσουμε από τα πιο χαμηλά. Ας την σημειώσω εγώ στα κοιτάπια μου εδώ. Τσεχία δεκάδα.
είναι η Γερμανία αυτή. Sister, Γερμανία. Γερμανία. Η πιο, έχει την πιο μικρή απόδοση για να βγει τελευταία, είδα. Ναι, είναι για τελευταία, είναι η χειρότερη συμμετοχή. Αλλά... με 500 παίζεται για να κερδίσει την Eurovision. Παιδιά, εγώ θα σας πω ένα μυστικό τώρα. Ναι, 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 αυτό πέστο. Είναι η μικρότερη απόδοση. Ναι. Εγώ λέω παίξτε κανένα Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο μονίμως παίζει. Πιο πολύ. Μονίμως είναι τελευταίο τη. Ναι, έχει μεγάλη διαφορά από τη Γερμανία, δηλαδή δίνει πιο πολλά. Για τελευταίο. Σαργέλα Ζάρευ, Σκρίμε με ελληνική συμμετοχή. Φωκά Ευαγγελινό, Δημήτρη Κοντόπουλο. Γιάννη Λόρα, καυτά με του καθρέφτε. Ναι, ναι, ναι. Sadie Lady. Θα είναι δεκάδα σίγουρα η Ρωσία. Ναι. Ξεκάθαρα και έχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί... 5 με 6. Ναι, έχουμε ξαναγράψει έτσι εδώ τραγούδια για τη Ρωσία και πάνε πολύ καλύτερα από τι ελληνικέ συμμετοχέ. Ναι, ναι. Για κάποιο λόγο. Γενικά λοιπόν. Είναι για έξω αυτοί, ο Φωκά και ο. Ναι, έτσι. Και Πατμανίδη, στείλτε έξω να κάνει το ράδιο Περεστρόικα, να σα πω εγώ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για τις... Μπουγάτσες. Και όχι μόνο, και τις σιρόπιτες και τα όλα. Τα πάντα. Για την κίνηση πάνω απ' όλα. Τι έγινε, τι, δεν κατάλαβα. Ήρθε εδώ ο Ανιψιός. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κοίταξε, Μπάμπη, άμα τάζεις κάτι, πρέπει να το κάνεις. Άμα δεν το κάνεις, δεν... Κοψίδια θέλαμε, για βέβαια. Κοψίδια είπε του Πρίλε, δεν κάνουν τραγούδι. Τον είπα εγώ για κοψίδια, αλλά λέει δεν κάνουν Πρίλε. Εν τω μεταξύ μας έφερε ο άνθρωπος 600 κιλά πράγματα, να δούμε τι θα τα κάνουμε. Θα τα πουλήσω. Θα τα κάνει. Θα βγει μετά στην Αριστοτέλους. Δεν είναι εδώ, τον είπα, έλα από Άγιο Όρος αυτό, έλα κάνε. Ο Μιχάλης που είναι ο Μιχάλης που τρώει πολύ. Είμαστε οι δυο μας. Το δείξω εγώ πως τρώνε. Είμαστε οι δυο μας με την Αναστασία και δεν ξέρουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αλλά κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα με ερημνήσουμε. Δεν έχανε Αναστά, θα βάλει μέσα στο ψυγείο. Έτσι, έτσι. Έχουμε και ασλαμά, λοιπόν. Μετά έχουμε και τσαλτίδι, έχουμε βαρύ πυροβολικά. Ναι. Εδώ στην εκπομπή. Θα φύγουνε. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε. Έτσι. Σήμερα που είναι εκεί πέρα η Αναστασία και πολλοί, σας ακούω μόλις άνοιξε στη... Ναι. 6 ώρα. Αλλά πολύ σάλιο ρε παιδιά. Πολύ δεν γέμισε το δυοκή σάλιο. Εντάξει, έχουμε... Ρες η Αναστασία. Oh. Τους έκανες όλους... Τι να πω, άντε να μην πω. Να το πεις. Όχι, να μην το πεις μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Δεν το λέω. Mm. Δεν το λέω γιατί... Ακούγει η κυρία Μαρίκα. Η κυρία Μαρίκα που δίπλα μου είναι. Γι' αυτό τους έκανε όλους να αναθαρίσουν έτσι το ενδιαφέρον τους για την εκπομπή. Γιατί όλη την ώρα μαντράχαλη, πόσο θα γίνει. Εντάξει. Όλοι... Άλλες μέρες δεν πέραν τηλέφωνο. Σήμερα όλοι ξύπνησαν. Δεν ξύπνησαν, δεν καταλάβω. Κανονικά, κανονικά. Λοιπόν, χρωστάμε, να ξέρεις, χρωστάμε κέρασμα τσιπούρο την επόμενη φορά που θα έρθεις. Θα μας βρεις. Την επόμενη φορά. Το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Στα Σέρας. Δεν θα έρθεις στα Σέρας. Εγώ σου είπα, όλη την... Δεν είχαμε καλό καιρό, μωρέ. Το καλοκαίρι θα έρθεις εκεί στα Σέρας και θα σε εντοπίσουμε. Καλοκαίρι δεν έρχομαι, δεν μπορώ καλοκαίρι. Έχω προβλήματα. Μάλιστα. Το Χριστούγεννα. Ρίξαμε τα τσίπρα μας, ρίξαμε τις μεζέδες μας. Αμάν. Τα κοψίδια μας και έγινε της τρελής. Τι να στείλουμε, Αναστασία μου, τι να στείλουμε απάντηση στο φίλο μας στην Ελβετία, ένα φοντί. Ναι, κάτι εκλεπτισμένο. Ναι, κάτι. Φοντί τώρα τον Οκτώβριο είναι το φοντί, δεν είναι τώρα. Τότε, περίμενε, μαζί με τσίπουρο. Τότε βγαίνει το φοντί. Τότε βγαίνει, τότε δοκιμή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σκέφτηκες. Σημασία έχει το ότι μας σκέφτεσαι αυτό. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τα κεράσματα είναι. Εγώ αν ξετάξω κάτι, δεν ξετάξω, θα σε στείλω κουψίδια τέτοια, αλλά δεν ήταν τα κουψίδια, τι να κάνουμε τώρα, άλλαξε το πρόγραμμα. Να είσαι καλά. Γιατί και το αναψιός δουλεύει, γιατί έχει κανένα δυο μαγαζιά και δουλεύει κι αυτό. Τα φιλιά μας στην κυρία Μαρίκα επίσης. Έγινε. Τσάω. Γεια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Την Αναστασία, την μεγάλη ραδιοφωνική παραγωγό. Yeah. Καλημέρες πολλές από την Ανατολική Θράκη, την Αδριανούπολη της Τουρκίας τώρα. Στη Νότια Μακεδονία, πολλές καλημέρες. Yeah. Γεια σας. Καλημέρα.
Λοιπόν, είμαστε εν μέσω έτσι άντλησης εμπειρίας και εν μέσω άντλησης προφητιών για να δούμε τι γίνεται. Περνάμε λοιπόν από τη Ρωσία που την έχουμε σίγουρα δεκάδα, την έχουμε βάλει. Συγκεκριμένα πέμπτη με έκτη, εγώ το λέω έτσι. Θα βάλουμε δεκάδα με σειρά. Δανία. Η Δανία, ναι. Εγώ περίμενα ότι θα περάσει. Δυστυχώς. Ναι. Ήταν λίγο στο μετέχμιο. Λες να ανέβει και όλες. Τα στοιχήματα ήταν ακριβώς η ίδια απόδοση. Ναι, δεν τη βλέπω για δεκάδα τη Δανία. Εκτός. Εντάξει, είναι αυτό που έγραψε ξανά. Είναι και 20 κάτι. Και πήγε συγκλονιστικά πολύ καλά το σχόλιο μου στο Twitter. Είχε 200 like, 50 τόσο retweet. Ότι η Δανέζα είναι λίγο σαν να έρχεται και να σου λέει μήπως μπορείτε να με πληρώσετε. Ντύθηκε μήπως μπορείτε να με πληρώσετε για να κλείσω ταμείο. Καταπληκτικό, ε! Καταπληκτικό. Λέμε και κανένα έτσι εύθυμο, ρε παιδί μου. Ναι, είμαι Twitteράς της Eurovision εκεί αμέσως. Βομβαρδίζω, τα παρακολουθώ. Σαν Μαρίνο που ήταν η έκπληξη. Και μας το έδωσε ένας ακροατής. Εμείς δεν το πήραμε. Ήταν το τελευταίο στα προγνωστικά, σαν την Ιρλανδία χθες. Σε κάποιες στοιχηματικές το είχε και κλειδωμένο, δηλαδή να μην, δεν είχε καν απόδοση και δες εδώ. Και αν το βάζαμε αυτό τι θα γινόταν. Και σίγουρα δεν θα βγει τελευταίο, θα ψηφίσουν οι Τούρκοι που δεν συμμετέχουν απ' άκρη σ' άκρη στην Ευρώπη κανονικότατα. Πιστεύω, η γειτονική χώρα που μας είπε και ο Καπουτζίδης με την καινούργια ονομασία, έτσι. Ναι. Ταμάρα Τοντεύσκα, Proud με Μαλή, Ρούλα Κορομιλά, συνδυασμό με, πώς τη λέγανε αυτή, στο House of Cards. Την Underwood, την Claire Underwood, έτσι με ένα τέτοιο μαλλί. Μ' άρεσε το κομμάτι, είναι. Καλή έτσι, είναι. Τη βλέπω να πάει προς δεκάδα και να λέμε πουλήσατε το όνομα για ένα ντουζ πουάν, ας πούμε. 12-13, εκεί την κατατάσσεις, ε. Α, είστε μπαλάντα, αυτά η χρονιά της μπαλάντας και τέτοια που λέμε κάθε φορά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη πάλι. Ναι. Τι είναι, λοιπόν, κύριε Μπάμπε Αράου, άσε τον πρόλογο, γιατί λες όταν τάζεις κάτι, δεν το ξεχνάς. Εμάς μας ξέρασες εδώ πέρα, γιατί είχες τάξει κάτι. Τι να σου φέρει, φούρνο έχεις, τυρόπιτα, να σου φέρει. Όχι, είχε πει ένα κεφάλι. Ένα κεφάλι δεν είχε πει, μόνο τάζει και δεν λέει. Το έλεγε, τίποτε μετά. 8 μήνες έλεγε, ούτε μετά εμφανίστηκε, ούτε την εκπομπή δεν άκουγε. Έλα να σε κεράσω τυροπιτούλα. Ξεπούλησα εδώ τώρα γιατί με το φωτιά έχω παραπάνω να λεπτά πάρω. Ή μήπως ξέρεις να ερχόταν να περνά από σένα τις τυρόπιτες, να κάνει και κατανάλωση. Να είναι win-win. Έχουμε την Κατερίνα σε αυτό. Win-win situation. Ξέρεις τώρα, ψάχνω αφορμές για να παίρνω για να μην προλαβαίνεις να μιλήσεις. Θα την πούμε εμείς στην Eurovision, θα τα δώσουμε όλα. Όχι, θα κάνετε διαφημίσεις τώρα 20 λεπτά ή 20 λεπτά διαφημίσεις θα κάνετε γιατί οι χορηγοί πληρώνουν. Είναι ώρα τέτοια. Μετά παραπέντε να κάνεις για να μπει ο Τσατσαρός με τη μία 8 και 1. Ναι. Όχι, δεν θα βάλω διαφημίσεις, δεν θα δεχθώ το τηλέφωνο. Γιατί είμαστε μέσω ανάλυσης εδώ. Ο κόσμος διαφέρεται για τους κουβάδες. Ναι. Σε παρακαλώ. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ανάγνωση των συμμετοχών. Σουηδία που είναι το δεύτερο μεγάλο φαβορί. Αλλά έχασε πόντους. Εγώ την κόβω από έκτη και πάνω θέση. Έκτη και πάνω. Δεν την κόβω τόσο δεύτερη, τρίτη που την είχαν. Λες, θα χάσει πόντους. Μάλιστα, αυτό είναι ένα καλό στοίχημα. Να μην βγει καν δεύτερο, τρίτη που είναι μέσα σε όλα τα στοιχήματα. Αλλά θα ψηφιστεί από τους Σκανδιναβούς, από τους έτσι, από τους αλλιώς. Είναι ωραίο στο κάτω-κάτω. Καλά, εννοείται. Σλοβενία παρακάτω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είσαι μοντέρνα, αλλά είναι λίγο. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι για... Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Βάζει το κριτήριο του κόσμου που θέλει πάντα πιο αλέγκρο συμμετοχές ή πιο συναισθηματικές. Είναι και οι κριτικές επιτροπές που έχουν μαγαρίσει το διαγωνισμό και υποτίθεται αναδεικνύουν τα ποιοτικά στοιχεία. Οπότε κάτι τέτοια τραγούδια μπορεί να πάρουν από τις κριτικές επιτροπές παραπάνω ψήφους, γι' αυτό να μην βγουν τελευταία. 18ο το κόμμα. Ναι, 16 με 18 μάλιστα, θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν μπει η Κύπρος, εμείς θα οδηγηθούμε στο διαλυματάκι, γιατί φτάσαμε στις 7.30 με το λόγο επειδή να σε συντροφεύει και στο υπόλοιπο. Πόσα τραγούδια έχουμε πει, 7, 8, 10, πόσα έχουμε ακούσει, 27 είναι οι συμμετοχές. Έχουμε ακόμα. Ναι. 26 είναι τα Big Five συν την διοργανώτρια. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Κάτσε τη βγάλω αυτό το recap. Είναι πολύ λίγο ρε, εσύ. Το χαλάει μου, το χαλάει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή 7 και 38 πρώτα λεπτά δεν κρατιέται. Ασυγκράτη Αναστασία πήρε φορά, με ρωτάει Γκέντεμπορκ Μάλμε πότε παίζουνε για να το ποντάρει για κάποιο λόγο.
Πού το Euroliga. Το Euroliga, είπες, έδωσες νικήτρια. Σήμερα, σήμερα είναι η μητερική. Σήμερα χαμός θα γίνει. Τι γίνεται, Μπορκμπάλμε, λέει, που έχει χαζέψει. Θα έρθω με ένα τεράστιο κουβά τη Δευτέρα. Έτσι, παιδί μου. Να βάλουμε μέσα τις μπουγάτσες που θα περισσέψουν κιόλα. Εμείς επιστρέφουμε στα καθημάς, ακούγοντας έτσι λίγο Bang και Stop από το 1987 τότε, με Θάνο Καλλύρη να μετατρέπεται λίγο σε Γουάμ και George Michael. Είχε αυτό το φυσικό εκείνη τη εποχή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Το λαγόρι μου. Το Μάκη το Κιουλέκα, το ξέρεις αν τραγούδησε. Είχα ένα σακάκι δίπλο στα βορκουμποτό. Ο Μίμης είναι. Ένας γενικόμις ντυμένος στην πίστα με λευκά κοστούμια. Ο Μάκης είναι άλλος από το Μίμη. Ο Μίμης ο Κιουλέκα και το Μάκη. Ναι, γι' αυτό. Περδεύτηκα. Σαν κόμις έβγαινε. Ναι. Θα τον ψάξω, θα δω. Θα βάλεις ένα τραγούδι, φίλε, σήμερα, γιατί σου κουραλείπω και από εβδομάδα. Βέβαια, ποιο τραγούδι, έτσι θα κλείσουμε. Παπαδιά. Ποιο? Την Παπαδιά. Βρε Παπαδιά, βρε Παπαδιά, βρε, πού τον βρήκες τον παπά. Έτσι, έχει χορέψει αυτό το ζεμπεκικό παπά του χωριού μου πριν από χρόνια στο πανηγύρι. Ναι, στεγνά. Ναι, έτσι. Είναι αφιερωμένο στη Σενιόρα Αναστασία. Ξέρεις πώς να γοητεύεις μια γυναίκα. Yeah. Έτσι. Στο βάλω τώρα, δεν έχει τώρα. Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος. Διακόπτουμε την Eurovision. Έτσι. Τέτοια δεν στέλνουμε τέτοια να πούμε να γίνει σφαγή του δράμα. Λίγο μου χαμπέτη. Να τα σηκώσουμε όλα. Μίμης Γκιουλέκας, βρε παπαδιά, ρίχτω. Μισή ώρα εισαγωγή. Να σκάσουν οι παπαδιές και οι παπάδες. Έλα, βρε, βάλτο. Ρε παπαδιά. Ρε παπαδιά. Το βάλε. Ναι, γιατί φέτος που είναι η χρονιά της μπαλάντας, θα ήθελαμε έτσι και εμείς να στείλουμε κάτι πιο. Τώρα ντους και ναι. Τι, στην Ολλανδία του χρόνου. Ο στίχος είναι νομίζω ξεκάθαρος. Τοποθετημένος προς το Άμστερνταμ. Ωχ, αμάν. Έλα Σαββατοκύριακο πρωινή εκπομπή. Καθαρά λοιπόν, πάμε όμως εμείς, γιατί έχουμε και Eurovision εδώ να δούμε, να το ολοκληρώσουμε. Μας πιέζει και ο χρόνος μετά. Να τη Κύπρος. Εγώ πιστεύω καλά θα πάει. Θα πάει μια δεκάδα. Πάλι όχι δεκάδα με τίποτα. Φουέγκο δύο μωρέ, δεν το βλέπω. Πού το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Εντάξει, μέτριο. Δεν είναι δεκάδα με τίποτα. Δεν είναι, μπράβο. Μπράβο, τι να πούνε. The Netherlands, το μεγάλο φαβορί, παίζεται στο 1.80 και πολύ δύσκολα να χάσει. Ποιότητα τώρα εδώ, Kings of Leon και τέτοιες ιστορίες. Coldplay. Ναι, με μια πολύ light παρουσία. Ωραία φωνή. Το 1.80 δεν αξίζει καν να το παίξεις. 1.75 έπεσε κι άλλο η απόδοση. Γι' αυτό δίνουμε κι άλλα πιο εναλλακτικά στοιχήματα. Ναι, νάτι. Η Κατερίνα Ντούσκα με το Better Love. Εγώ τη δίνω κι αυτήν για δεκάδα, άντε 11, 12 το πολύ. Ναι, μπορεί να φτάσει μέχρι το 10. Αν βαθμολογήσω, γιατί λέγεται υπήρξε μια διαρροή ότι οι επιτροπές μας βαθμολόγησαν ως πρώτους. Αλήθεια. Ναι. Κόμπι Μαρίνι, Home από το Ισραήλ. Δεν μου άρεσε, 25. Καμιά ελπίδα δεν δίνουμε και γενικότερα σπανίως βαθμολογείται η χώρα που ήδη οργανώνει. Λες και καθησυχάζεται και στέλνει. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει, ρε παιδί μου. Πήραμε τον τίτλο, μην πάθει κάτι τέτοιο και ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει για του χρόνου. Νορβηγία. Αυτό ήταν έκπληξη. Είναι έκπληξη και θα είναι πολύ καλά. Και θα είναι δεκάδα. Ναι, σίγουρα. Γιατί έχει αυτό το ethnic στοιχείο, το βόρειο. Έτσι, έχει τους, το έβδομο. Ναι, τους συνασπισμούς τους σκανδιναβικούς. Ναι. Ναι, είναι γυροβιζιονικό παλαιά σκοπής και ναι, κάποιο πρέπει να πάει. Κλασικό. Θα είναι δεκάδα σίγουρα. Michael Rush, Bigger Than Us, United Kingdom. Παίξτε το. Τελευταίο το λες, Παίξτε το, είναι έτσι λίγο, έχει δίνει μια απόδοση για τελευταίο. Είναι ρίσκο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα περάσει, δηλαδή θα πέσει πιο κάτω και από τους Γερμανοί, λες εσύ. Ναι. Οι παραδοσιακά, οι φίλοι μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα πάνε έσχος. Χατάρι.
Ισλανδία. Αυτό πιστεύω θα βγει πρώτο στο κοινό. Στο τηλεφώνητινγκ λες, ε. Πιστεύω, απλά οι επιτροπές, ναι, δεν θα το... Οι επιτροπές θα είναι δεκάδα και θα είναι μια από τις εκπλήξεις. Μην πάει και να κάνει τρίτο, τέταρτο. Αν ήταν μόνο televoting, θα είχαμε τους νέους Lord αυτή τη στιγμή. Λες, ε. Αλλά... Στην Ισλανδία θα πάρουν και αυτοί έτσι ψήφους. Victor Crown Storm, Εστονία, ήταν η έκπληξη που πέρασε κιόλας. Να μιλήσω για αυτά τα φάλτσα που έκανε. Τα φάλτσα, πες τα παιδί μου, στόνα ρε, παιδί μιλά μου. Νομίζετε δεν τα άκουσα. Έτσι. Νομίζετε την γλίτωσε, όχι. Κάτω από την εικοσάδα. Κάτω. Αλλά και ήταν στις προτιμήσεις, ας πούμε, του πρώτου ημιτελικού. Όχι. Λευκορωσία, ήταν η δικιά μου έτσι η έκπληξη. Ναι, έδωσε, σε πλήρωσε. 3-3. Έδινε να περάσει 2 και κάτι, ας πούμε. 2-90. Και το πιάσαμε. Ναι. Εντάξει, καλούλα αυτή, απλά λίγο το ντύσιμο χάλασε. Ναι, το... ναι. Δεν θα είναι δεκάδα, αλλά μπορεί να παίξει μέσα στο 10 με 20. Ναι. Αζερμπαϊτζάν. Πεντάδα. Πεντάδα, Truth, Chingiz. Πολύ καλό. Εντυπωσίασε. Πολύ. Μάλιστα. Θα το βάζεις δηλαδή και πεντάδα. Ναι, ναι, το παίζω το πράγμα. Πολύ δυνατή. Έχουμε βάλει στην πεντάδα καμιά 10 τραγούδια βέβαια μέχρι τώρα. Αλλά να δούμε. Είπαμε, θα τη βάλουμε στο τέλος, ας πούμε, τι κάνουμε. Γαλλία. Με την ιδιαίτερη έτσι παρουσία, ας πούμε, του τραγουδιστού. Για δεκάδα ναι. Βλέπουμε, αλλά όχι τόσο ψηλά. Ναι. Ιταλία-Γαλλία, γιατί υπάρχει το σύστημα, ποιος, το στοίχημα, ποιος ναι. από τις Big Five, τις ιδρύτριες χώρες της EBU, θα κατακτήσει την πρώτη θέση. Και αμέσως μετά ακολουθεί Ιταλία. Ιταλία ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα από τις αρχές που ξεκίνησαν τα φετινά τραγούδια. Ήταν το αγαπημένο μου. Πεντάδα κι αυτό. Το έχω, μη σου πω, ήμουνα στο... Στο τσάκ να το παίξω να βγει πρώτο. Μάλιστα. Έχει διαφορά γιατί το έδινε και καλά ναι. και γιατί το πιστεύω. Και αυτό πεντά θα το αρέσει βάζουμε. Σε όλους. Αρέσει το σε όλους. Το έχω ακούσει και έξω σε καφετέρια. Α, εντάξει, τελείωσε. Αφού το ακούσαμε σε καφετέρια είναι. Έχτηκε σε καφετέρια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα τραγούδια ως γνωστό δεν. Στην καφετέρια, μάλιστα. Για να πάρουμε λίγο την γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Πήρα να σα κάνω ρεπορτάζ Αγγλίας. Παρακαλώ. Ναι, για δώσε, για δώσε. Λοιπόν, εγώ έχω δει αντίκ για παράδειγμα πάνω από Αγγλία, από το BBC, Ρουβά, Ρακιτζή. Ναι. Έχω ψηφίσει κιόλας, Ελλάδα. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Λοιπόν, η Αγγλία έχει μια αντίστοιχη Δάφνη Μπόκοτα εκεί πέρα, ο οποίος είναι άντρας. Ναι ρε, αυτός είναι κωμικός ο οποίος σχολιάζει και είναι ο καλύτερος σχολιασμός άμα πείτε στο BBC Eurovision. Ναι. Είναι σαν τον αντίστοιχο Μπατμανίδη δηλαδή με λίγα λόγια που παίρνει εκεί τα share και τα λέει. Πάντα με σκοπό να βγει η Αγγλία πρώτη και βγει τελευταία. Ναι. Όταν είχαν κατέβει αντίκ, η Παπαρίζου ήταν εντυπωσιακή ρε παιδί μου κοπέλα. Ήταν 19 χρονών τότε, εντυπωσιακή κοπέλα. Μεγάλα outsider, κανείς δεν περίμενε ότι θα κάνουν αυτή ακόμη την... Ακόμη και τώρα εντυπωσιακή βέβαια. Βέβαια. Και μετέπειτα επιβεβαίωσε το χαρακτήρα της. Αφροδίτη και είναι πάρα πολύ όμορφη και να δώσουμε το δεκάρι σας είναι εδώ πέρα και κάτι τέτοια έλεγε. Ναι, είδες. Αυτό μακάρι να μπορούσαμε να το παρακολουθούμε με αγγλική μετάδοση γιατί είναι πολύ πιο ιδιαίτερη. Εδώ οι δικές μας είναι λίγο φλάτινη η αλήθεια. Οι δικές μας είναι διπλωματικές, εδώ πέρα είναι Δάφνη Μπόκοτα ρε παιδί. Καλά, σε όλα, εντάξει, σε όλα ούτως ή άλλως η Βρετανία έχουν αυτό το φλέγμα και... Το παρουσιάζουν κάπως ιδιαιτέρως, ας πούμε, τα πάντα. Μάλιστα. Τώρα και Τζι, ναι. τότε είχε βγει η ταινία των Star Wars, το Attack of the Clones. Ναι. Και έλεγε, λέει, μοιάζουμε την επιδίθεση των κλόνων, λέει, αυτή εδώ πέρα. Έτσι είχε πει. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Έτσι, παίζει και το like από πίσω. Βεβαίως. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει: άντε, επιτέλους μας έχεις ξενερώσει τρεις μέρες με την Eurovision. Επιτέλους, σωστή, ότι ξαναμιλάμε για την Eurovision ή ότι τελειώνει αυτός ο διαγωνισμός. Και τι να πούμε δηλαδή, να πούμε: φέρτε μου πρωτάθλημα, κύπελο και οτιδήποτε να το σχολιάσω, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες, Αναστασία μου. Ναι, δεν θέλει ο κόσμος το καλό του. Λοιπόν, πού είμαστε. Εμείς να πλουτίσετε θέλουμε. Την Μπελάρου την σχολιάσαμε, οπότε πάμε παρακάτω από την Λευκορωσία. Είπαμε και το Αζερμπαϊτζάν, το σχολιάσαμε, τον προσπερνά... Είμαστε στην Ιταλία. Φτάσαμε τόσο τέτοιο. Ναι. Παρίσι εδώ τέτοιο, ο Μαχμούτ από το Σολντί, Ιταλία και αυτός... Είναι υπέροχο. Το στυλά λέει όταν έβαλε την παπαδιά, γι' αυτό που κάναμε την εμβόλυμη έτσι. Προστίκη. Ιταλία, βρε παιδί μου, που στέλνει πάντα τέλειες συμμετοχές, πάντα εκλεπτισμένες, ιταλικές, Φινέτσα, ξέρω εγώ. Σερβία.
Κάτι γίνεται, ανεβαίνει. Είναι μπαλαντοειδές, είναι παλαιό, είναι αυτό, είναι με, το, με την τουαλέτα της, με αυτό σαν να πάει σε γάμο, ας πούμε. Έχει γράψει ο άλλος, λέει, σαν να σε λέει σαραντάρα σε γάμο και να μην έχεις, ας πούμε, βρει ακόμα τέρι, έτσι πηγαίνεις. Κάτι τέτοια σχολιάκια, πικρόχολα στο Twitter. Η Ελβετία, καλό. Πεντάδα τη βλέπουμε, την Ελβετία, αποθεώθηκε χθες. Πεντάδα δεν ξέρω, όχι. Δεκάδα, ναι. Δεκάδα σίγουρα, είναι μέσα η Ελβετία. Αν τη βλέπεις και πεντάδα. Ναι, πεντάδα. Τώρα έχουμε βάλει 15 χωρίς την πεντάδα. Να δούμε πώς θα τις επιμερίσουμε. Αυστραλία, σίγουρα πεντάδα. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το σκηνικό, αλλά δεν τρελαίνουμε το τραγούδι. Δεν πιστεύω. Έχει αυτά τα περαιτικά, θα πάρει και από τις κριτικές επιτροπές. Ναι. Αλλά το τραγούδι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και είναι πάντα Αυστραλία. Είναι πάντα Αυστραλία. Οπότε ως φιλοξενούμενοι τη δίνουμε έτσι ένα περιθώριο. Εδώ παίζεται δεύτερο φαβορή. Πώς κάνει τη μεγάλη, την grand έκπληξη. Σαν value bet, λέω εγώ τώρα. Μίκη, Λαβέντα, Σπέιν. Τέλειο. Σ' αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θα βγει η δεκάδα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ χαρούμενο. Δεκάδα με τίποτα. Ναι, έχει ένα σκηνικό σαν τα τετράγωνα των αστέρων, ας πούμε, από πίσω. Με την Μαρία Αλιφέρη. Μου αρέσει και ο τυπάκος αυτός. Ναι, μπορούμε. Αν και είναι ψηλά και ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Μας χειροκροτάει και ο κόσμος, βεβαίως. Παίζεται ψηλά είναι και η Ισπανία, δεν είναι τόσο στα τάρταρα. Ήταν πιο χαμηλά και μετά τα χθεσινά πάλι ανέβηκε. Πάλι ανέβηκε η Ισπανία. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τώρα εδώ μια δεκάδα με νικητές, με οτιδήποτε για να τα δώσουμε. Πάμε, θέλω να μου λες και να δω μας συμφωνώ μαζί σου, ναι. Λοιπόν, πρώτη η Ολλανδία. Θα πάμε safe, ναι, και εγώ θα δώσω Ολλανδία. Τι να κάνω, στο 1.75 είναι σχεδόν τέτοιο. Δεύτερη. Α, βοήθησε με, δεύτερη τι βάζει εσύ? Εγώ βάζω δεύτερη Αυστραλία. Πάω πάλι με τα προγνωστικά. Ας πάω κι εγώ. Ναι, και εσύ, μάλιστα, συμφωνούμε. Ναι, ναι. Τρίτη Ιταλία. Τρίτη Ιταλία, ναι. Τρίτη Ιταλία, τη Σουηδία θα τη χαντακώσεις, μπορώ να κάνω μια παύση και να στείλω χαιρετίσματα στην Αναστασία. Και δεν στέλνεις. Στον εαυτό σου. Στον εαυτό σου στέλνεις. Α, εντάξει, την εξαδέλφη. Μπράβο, παιδί μου. Τρίτη Ιταλία, για να σε σημειώσω εγώ και θα σου πω εγώ μετά. Ναι. Τέταρτη. Τέταρτη να βάλουμε. Ναι. Για βοήθησέ με λίγο γιατί δεν τα θυμάμαι. Τι να σου πω, Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, Αζερβαϊτζάν, τέσσερα εδώ, ναι, σε έχω. Θες να βάλουμε πέμπτη την Ελβετία. Βάλτε την πέμπτη την Ελβετία, ναι. Σουηδία, τι την έχεις τα τάρταρα εσύ δηλαδή. Εντάξει, δεν την πιστεύεις καθόλου. Άλλο τι είσαι εσύ και άλλο τι πιστεύει ο κόσμος. Ήταν ένα μεγάλο φαβόρε, αλλά διαρκώς πέφτει. Θα την πού να τη βάλεις? Δούτε καν έκτη. Όχι, έκτο θέλω να βάλω έτσι κάτι πάλε, πιο. Βάλε, για δεν βάζεις. Ναι. Να βάλουμε Ισλανδία έκτη, έτσι που έχει. Έκτη Ισλανδία, μάλιστα. Βάλτε την και την Ισλανδία έκτη. Θα βάλουμε στο 7 την Σουηδία. Την 7 Σουηδία, ναι. Στο 8 την Νορβηγία θα βάλω. Ναι, ναι, τη Ρωσία την έχεις ξεχάσει τελώς. Ξέχασα, ναι. Α, τώρα. Θα τη βάλω ένατη. Μπράβο, δεν παιδί μου. Ναι. Και νούμερο 10, 10η θέση. Γαλλίες, Ισπανίες, δώσαμε εδώ πέρα. Θα βάλουμε τη Γαλλία που σίγουρα κάτι θα πάρει. Κάτι θα πάρει μάλιστα. Και η Ελλάδα είναι εκτός. Α, τις ξέχασα τις Ελλάδες. Άντε, βάλει την 11η. 11η Ελλάδα, 10η Κύπρο. Ναι, προγνωστικάρες έχουμε δώσει πάλι. Και 13η Ισπανία που την αγαπώ. Ναι, 13η Ισπανία που την αγαπάς. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα ευχαριστήθηκα, τα είπα. Τα είπες όλα. Θα δώσω εγώ. Ολλανδία. Ναι. Ασπρομαύρο όνειρα κάνω. Ολλανδία, Αυστραλία. Στο 3. Τι να δώσουμε στο 3. Σουηδία στο 3. Ή μάλλον τη στραφή θα δώσω. Ολλανδία, Σουηδία, Αυστραλία. Αλλάζω, το πάω με τις νόρμες. Στο 3 την Αυστραλία τελικά θα τη βάλω. Και στο 2 τη Σουηδία. Στο 2 τη Σουηδία. Ό,τι να είναι, λέω, ναι. Ναι. Θα ξαναλλάξω. Ολλανδία, Αυστραλία, Σουηδία. Ναι. Ιταλία, Ελβετία. Ελβετία στο 5, ναι, όχι. Στο 4 την Ελβετία και την Ιταλία στο 5. Τέταρτη Ελβετία, λοιπόν, πέμπτη Ιταλία. Έκτη. Ρωσία, ξέρεις. Έκτη Ρωσία. Έβδομη Ισλανδία. Όγδοη η Νορβηγία. Ένατο το Αζερμπαϊτζάν. Α, το είπα. Το είπες, το 4. Και στη 10η θέση και εγώ θα βάλω την Γαλλία. Γαλλία, και να μην ξεχάσετε αυτό που σας είπαμε, την Αγγλία. Ή μάλλον αλλάζω Νορβηγία με Γαλλία.
Αλλάζω Νορβηγία με Γαλλία. Από την είχα την Νορβηγία κάπου στο 8. Βάζω την Γαλλία στο 8 και στην 10η θέση θα βάλω την Νορβηγία. Έτσι. Καλό. Καλό είναι, συμφωνείς μαζί μου. Ξέχασε τι είπα, δεν ξέρω τι είπα. Θα τα ξαναβγάλουμε έξω, θα ξαναμαγειρέψουμε τα αποτελέσματα. Εδώ με τις καταπληκτικές προβλέψεις για ακόμη μια χρονιά και γεωπολιτικές πάνω απ' όλα, διότι είπαμε, ας πούμε, οι Ολλανδοί βέβαια ποιος θα ψηφίσουν από τους Βέλγοι, από τους Γάλλους, έχουν... Κοίτα τα φαβορεί, ψηφίζονται, κι ας μην είναι χώρα που... Ναι, κι ας μην είναι χώρα, εδώ το παρακάτω. Η Αυστραλία, Ελβετία, η Αυστραλία ψηφίζεται από όλους ότι άντε καλά έχουμε ένα φιλοξενούμενο εδώ, η Σουηδία θα ψηφιστεί από όλους εκεί τους Σκανδιναβού τέτοιους, θα παίρνει τα δωδεκάρια από Δανίας, από Ισλανδίας, από αυτά, όπερ και... Θα συμβεί και με την Ισλανδία. Έχει και την Νορβηγία μέσα. Γενικότερα από εκεί, γι' αυτό πιστεύω ότι θα σπάσουν οι βαθμοί και η Σουηδία θα πέσει στην τρίτη θέση. Επειδή θα σπάσουν πολύ, κάποιοι θα ψηφίσουν Ισλανδία, κάποιοι θα ψηφίσουν. Άρα εμείς τα Βαλκάνια θα πάμε χαμηλά φέτος. Τα Βαλκάνια θα μας δώσουν. Εδώ οι γείτονες σίγουρα 12, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω εγώ. Θα δώσουν οι Αλβανοί. Θα ψηφιστεί. Εντάξει, 10η θέση καλή θα είναι μόνο και πολύ μα είναι. Καλημέρα στην τελευταία μα γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον Α. Ποιον δώσατε νικητή? Την Ολλανδία. Τον Άγιαξ. Ναι. Πω. Μιλάμε. Καταστρέφεται κόσμο. Λες τα... Ουραλία, τέλος πάντων. Αν θέλεις να παίξεις Αναστασία, Γκέτεμπορκ και Μάλμε, παίξω 0-0 ακριβές σκορ. Όντως. Εγώ πιστεύω θα μπει ένα γκολ. Το δεν ξέρω, πάντως χθες που παίξανε 0-0 τελείωσε. Στο δεύτερο γύρο, στο δεύτερο γύρο πιστεύω ότι θα μπει ένα γκολ. Χθες τελικά. Ναι, ναι, ναι. Άμα έχεις βρει καμιά άκρη και παίζεις τις προηγούμενες ημέρες, πάλι μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες τα προγνωστικά που θα τα χάσουμε. Είμαστε ικανοί. Σίγουρα. Ναι, εννοείται. Λύτε με περαία-περαία. Έτσι, σωστό. Ή μάλλον όχι. Με το ουκρανικό. Ουκρανικό πότε είναι? Λοιπόν, το τέτοιο, Βερούκα Σαλαμούκα, πώς λεγόταν το αυτό ρε παιδί μου, η συμμετοχή της Ουκρανίας, η καλύτερη συμμετοχή ίσως της Eurovision όλων των εποχών. Βέρκα Σερντούτσκα. Ναι παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, η Βέρκα Σερντούτσκα θα πει το τραγούδι το περσινό που νίκησε στον τελικό. Αλήθεια. Ναι, το Toy, ναι. Σνέτα και η Φουρέιρα θα πει αυτό το... Ζήμπεν, ζήμπεν, αϊ λουλού στον τελικό. Θα το πει αυτό η Φουρέιρα το. Αλλά, θα κάνουν αλλαγές οι νικητές, τα τραγούδια μεταξύ τους. Μα οι Ουκρανοί νικήσανε, οι Κύπροι βγήκαν δεύτεροι βέβαια. Ουκρανοί δεν είχαν νικήσει, είχαν βγει έβδομοι. Ναι, αλλά είναι πρώτοι στις καρδιές του κόσμου, θα γράφανε τα σπόρο της Eurovision. Αϊ λουλού, ζήμπεν, ζήμπεν, αϊ τσβάι. Βέβαια, ένα από τα καλύτερα κομμάτια, ίσως το καλύτερο που έχει μείνει ποτέ στην ιστορία, σαν συμμετοχή. Έτσι, αυτό και επιθυμούμε την επαναφορά αυτή τη Eurovision. Βλέπεις ότι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν. Ναι, τα έχουν καταστρέψει όλα, μας έχουν κάνει στροφή στην ποιότητα. Πιάνα, λιτές παρουσίες, μπαλάντες, τι να φτάσει, παρακαλώ. Φωνάρες. Φέρτε πίσω τις ωραίες τις στιγμές. Μόνο η Αυστρία χθες, ας πούμε, έτσι που το έβλεπα, που ήταν εντελώς παράφωνη. Εντελώς. Και έφερε, ας πούμε, ήταν εκτός τόνου. Α πούμε, εμείς εδώ τώρα. Μου λίγο σε παρακαλώ, Μπάμπη, γιατί παρακαλώ, τώρα, μόνο εγώ τα βλέπω. Έτσι. Καλημέρα στην Καραμούλα μέσα. Περία. Νάτος, πήρες το 90, στο 90, στόχο να στο βάλω, να το τραγουδήσεις. Αγόρι μου, τι κάνεις. Το έχεις, ρίξε. Περία. Φούρναρης. Περία. Τριάζει. Μπάμπης, πασβαλίζει. Πω, αυτή τη συμμετοχή να στείλουμε στην Eurovision. Οικοδόμος. Έτσι, αγόρι μου, ψήνες να σου γράψω ένα τραγούδι, αν και δεν έχεις ανάγκη, τα γράφεις και μόνος σου για να πας στην Eurovision. Τι λέει, ο άλλος θα έρθει να κάνουμε, θα κάνουμε τέτοιο. Το Ρόντο αύριο, ναι, χαμός. Όχι, Δευτέρα θα κάνουμε. Δευτέρα, ναι, με το Ρόντο, πάλι χαμός. Έτσι, σε θέλω, φορευτική. Σκοδόμος. Στην οικοδομή σε γνώρισα, στην δομή, στην Κολοπόνο. Αυτό πρέπει να στείλουμε. Τι να σε κάνω, έπρεπε να κατεθέσεις τα χαρτιά και εσύ εκεί της διεκδίκησης. Τώρα που έχουμε τέτοιο, πες εδώ, έχουμε γνωστοί είμαστε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ λέω και το αυγερινό με την πουλιά, ότι θα πουλούσε αρκετά. Ποια κυρία είναι? Α, κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία μου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά εσείς. Ξέρετε ποιος είμαι? Ποιος είστε, κύριε? Τον Παπί Κολοντά. Όχι, εσύ να συστηθείς, εγώ τι να πω, δεν ξέρεις, δεν σε ξέρεις. Δεν ξέρεις τον κύριο Φωτιάδη. Δεν ξέρεις τον Φωτιάδη. Μιλώ με τον κύριο Φωτιάδη. Το ξέρεις? Φυσικά, που έχουμε μιλήσει και από κοντά. Πότε μιλήσαμε? Τον Αναστάτη σου τώρα. Τις προάλλες σε πέτυχα. Στο 90.
Στο 90 τώρα, τρελάθηκα. Σε είδα και στην Ανίτα. Σε είδα, αυτό. Θα ξαναπάω κιόλα. Όχι στην Ανίτα, κάπου αλλού. Πού. Τώρα όχι, δεν θα τα βγάλουμε στη φορά. Έτσι θα κάνουμε. Όταν θα έρθω να κάνω. Έχασε τα λόγια του. Τον πάπη μου. Μάλιστα. Εκεί για να ανεβάσουμε την εκπομπή μου. Έτσι, γιατί η εκπομπή είναι στα τάρταρα και φυσικά χρειάζεται. Από την εξωτική Αθήνα κατευθείαν στο στούντιο για να κάνουμε. Τι τα τέτοια που λέγαμε. Κατάλαβε. Στην Ανίτα. Έτσι. Ο Φούρναρη τι λέει. Θέλει κανένα κουραστανάκι, τίποτε. Τίποτα. Ξεράιλα, καλά που έχουμε τον Αράο. Φτιάξω κι εγώ αυτό. Εντάξει, φτιάξω τον. Έγινε, συγχαρητούμε. Έχει πουλήσει, λέει, γύρω στα 10.000 κουραστανάκια, λέει, έχει πουλήσει. Γύρω, κουρασάν με γύρω. Δεν θα ήταν ωραίο. τον άρεσε τώρα αυτό, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα, την τελευταία ένα λεπτό. Έλα, ρε, μπαμπή. Καλημέρα. Πανδεσία σήμερα ταλέντων. Καλημέρα. Μπαμπή. Καλημέρα. Μπαμπή. Κατερίνα. Τι γίνεται. Καλά, γιατί δεν απαντά. Σου λέω καλημέρα και δεν απαντά. Εγώ το είπα τέσσερις, κέρδισα. Εγώ άκουσα το stay της, ποιο το είπε, το stay το είπε η... Ποιος το είπε? Το stay στο Eurovision, ποιος το είπε? Ποιος είπε το stay? Η κοπέλα. Μια κοπέλα, το stay. Stay. Το τρίτο, η Μολδαβία. Η Μολδαβία, αυτό που έκανε εκεί την πίτα από πίσω, η άλλη με τις άχνες κατάφυξα να κάνει. Έχω ένα προαίσθημα ότι αυτή θα βγει, δεν ξέρω τόσο. Μάλιστα, έχεις ένα προαίσθημα. Ναι, αποκλείστηκε, αλλά δεν πειράζει, είναι σωστό. Στις καρδιές μας, ναι. Καλά, σαν το 0-0 που έδωσε Γκέντεμπορκ Μάλ με το χθεσινό η Αναστασία. Εμείς βλέπουμε και το Eurovision και διάβαμε γιορτάκι με μέλη και φρούτα στα νησιά μας στην Πάπη. Έτσι είναι. Όλοι τους θέλουν να έρθει το καλοκαίρι τώρα, κάτι σε έτσι. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι που λένε και οι χειμερινοί κολυβητές. Μάλιστα. Λοιπόν, βάσα αφήνεις γιατί πήρες το 90. Λοιπόν, Πάπη, θέλω μια χάρη. Πάει. Θέλω να κλείσεις με το τραγούδι που πιστεύεις ότι θα πήγαινε στη Eurovision. Το δικό μου, ναι. Το τραγούδι. Αχ, δεν έχουμε χρόνο, είναι 8. Το έχω πει με το Δημάρι. Με το Δημάρι, σε μωρό μου για μια συνεργασία. Γιατί έχει αυτό το γυροβιζιονικό φινάλε που κάνει. Δημάρ. Τα. Λείπουν αυτά τα φινάλε. Είδε, αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κέρια παρουσία σου, τη συμμετοχή σου. Σταμάτα, μην το ξαναπείς. Ναι. Αφού από μόνη σου ήρθε. Τέλος πάντων. Έξτε και εσύ λίγο. Καλά, εντάξει, όχι, ήθελα έτσι λίγο να σε δυσκολέψω. Έβαλα και αλλά ήταν, δεδομένο, γιατί είχαμε σήμερα γεωπολιτική ανάλυση της Eurovision πουθενά άλλου σε κανένα άλλο αθλητικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή Τατσαρό, θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 10. Αναστασία μου, μπορείς να κάνεις την αποφώνηση. Καλή Eurovision να έχουμε. Καλά αποτελέσματα. Τι ήταν. Πάμε για κουβά. Έτσι, κουβάδες, μοιράζουμε. Πρέπει να κληρώσουμε την άλλη φορά. Φιλιά, τσάω. Καλησπέρα, κουβά.